Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, στα 10, 11, 12, λοιπόν, λεπτά μετά από τις 10. Είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4, ματιαγμένος είμαι, κάποιος με μελετάει. Λοιπόν, είναι ο Μπαλαντέρ, ο δεύτερος και τελευταίος για αυτή την εβδομάδα, λέω ντέρμπι χθες. Πώς πέρασε η εβδομάδα, είδες. Ναι, χαλαρά χαμπάρι δεν πήραμε. Δεν θα βγει και τίποτα την άλλη εβδομάδα. Κάτι θα βγει πάλι, δεν γίνεται να μην βγει. Λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12. Με τον Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου. Με το χαλί να παραμένει από κάτω, γιατί ο Νίκος δεν έχει βρει ακόμα το χρόνο να κάνει μια playlist. Λοιπόν, και δεν βλέπω να τον βρίσκει κιόλας το χρόνο. Έτσι όπως έχει δημορφωθεί πλέον το πρόγραμμά του και με τον φόρτο εργασίας που έχει να διαχειριστεί. Έχω έρθει για να απασφαλίσω σήμερα, να ξέρεις, με έχετε εκνευρίσει. Γιατί? Με έχετε εκνευρίσει. Δηλαδή? Με έχετε εκνευρίσει, ρε φίλε. Χαιρετάμε καταρχάς τους φίλους στο Instagram. Γεια σας, φίλοι. Πάντα είναι εδώ. Πάντα χαιρετάμε το fan club μας που μας ακούει πάντα στο Περιστέρι. Έτσι, όλοι μας οι φίλοι εκεί. Mm-hmm. Που με το ονομάζονται Ευαγγέλιδες. Έτσι. Γιατί? Έχουν το λόγο τους, ρε φίλε. Έχουν το λόγο τους. Λοιπόν, τι γίνεται, για πες. Καλά, δόξα τω Θεώ. Πάω κάρις ένα-ένα. Η πνηλία. Όχι, δεν ωραίο παιχνίδι. Ήταν ωραίο μάτς, ήταν τέλειο. Μου είπανε, Νίκο Παπαδόπουλε, ότι έπαθες ένα πολιτισμικό σοκ ευρισκόμενος στα δημοσιογραφικά της Τούμπας. Εσύ και διάφοροι συνάδελφοι που βρέθηκαν για πρώτη φορά. Όχι δημοσιογραφικά. Αλλά στο... στην αίθουσα τύπου, στο μπουφέ. Στην ανάπαυλα. Εντάξει, κοίτα. Όχι, δεν είναι ότι ήταν επειδή λείπαμε, ας πούμε. Κοιτάξτε, εκεί που πήγαινε, δεν πήγαινε να δει κάτι τέτοιο. Okay. Δεν βρίσκει γενικότερα τέτοιε καταστάσει, νομίζω. Στην Ελλάδα, ναι. Θεωρεί. Πιστεύει δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό, ναι, είναι. Θεωρεί δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ ταΐζει του δημοσιογράφου, φίλε. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κυριολεκτικά. Όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Του ταΐζει δηλαδή, έτσι. Και από ό,τι μου είπε και η αγάπη, ναι, με την Τζέλση, λέει, έχει κανονικό φαΐ. Ναι, με την Τσέλση πληροφορίε λένε ότι το φαγητό ήταν πολύ καλό. Ναι. Έτσι λένε. Επειδή ναι, ήρθαν οι Άγγλοι τώρά και τα λοιπά. Άγγλοι, Ευρώπα, λίγο, λίγο, λίγο λεσάντα, παιδί μου, ναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή, λες στον αέρα της πόλης. Και αυτά μετράνε, φίλε. Ότι οι συνάδελφοι ποδοσφαιρικοί ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ταΐζονται από το ΠΑΟΚ. Αυτό λες. ΠΑΟΚ, σπανακοπιτάκια, ναι, τυροπιτάκια, έτσι, ναι, μικρά σαντουιτσάκια με γαλοπούλα και κασέρι. Δηλαδή για τη λιγούρα είναι ότι πρέπει, ρε παιδί μου. Είναι καλά. Κοίτα, και αυτά είναι πολύ, πολύ μικρές λεπτομέρειες, αλλά μετράνε. Μαθήματα είναι αυτά, φίλε. Όχι, είναι σημαντικό. Που παίρνουν όσοι βρίσκονται για πρώτη φορά. Κοίτα, να σου πω κάτι, όπως επίσης δεν μπορούμε να αρνηθούμε, για παράδειγμα, ότι ναι, ο ΠΑΟΚ κάνει τα τελευταία χρόνια φοβερή δουλειά στα social media. Ναι, έχει ξεφύγει, νομίζω. Ναι, είναι δηλαδή πολύ δυνατός σε αυτό. Έχει ξεφύγει σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι μπορεί να είναι, δεν ξέρω, δεν έχω δει Ολυμπιακό. Είναι ο κορυφαίος της Ευρώπης. Αλλά νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ναι, εγώ νομίζω ότι ο κορυφαίος με το social media, τα οποία. Δηλαδή πρέπει να παραδειγματιστούν νομίζω οι ομάδες. Ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό. Είναι επίπεδο αγγλικής ομάδας. Αυτή ήθελα να καταλήξω. Στο πώς χειρίζονται οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί συλλόγοι, ακόμα και πιο μικροί ευρωπαϊκοί συλλόγοι, τα social media. Γιατί τα social media τελευταία χρόνια έχουν μπει πολύ βαθιά στην καθημερινότητά μας. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Και δεν γίνεται να λείπουν από το ποδόσφαιρο. Και πολύ μετράνε. Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, καλά, ήταν ωραίο παιχνίδι, ήταν. Ναι. Είχε τα συστατικά τα οποία πρέπει να έχει ένα ντέρμπι. Δηλαδή είχε ένταση. Είχε γκολ, είχε αποβολή, είχε χαμένες ευκαιρίες, είχε συζητήσιμες διαιτητικές αποφάσεις. Γι' αυτό εκνευρίζομαι. Για ποιο πράγμα? Γι' αυτό εκνευρίζομαι, ρε φίλε. Ότι. Γιατί. Τι, γιατί. Εγώ χθες τον Άρη τον είδα πρώτη φορά 90 λεπτά, όπως σου ξαναπεί. Δεν τον έχω καταφέρει όλο το παιχνίδι. Ναι. Δεν τον έχω τον Άρη στα άλλα παιχνίδια, δεν έχει κάτσει, δεν βόλεψε, δεν ήταν. Λοιπόν, ναι. Χθες λοιπόν τον είδα. Ότι. Για πρώτη φορά. Ωραία. Και είδα μια ομάδα η οποία πέρσι έπαιζε στη Β' Εθνική. Ναι. Κατά δική σας ομολογία, όσων την παρακολουθούσατε, γενικότερα δεν έστριβε και πάρα πολύ σαν ομάδα. Όχι, αλλά έπαιρνε το αποτέλεσμα. Ναι, δεν ήταν μια ομάδα που έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Όχι, σωστά. Δεν ήταν. Μπράβο. Ήταν ομάδα το αποτελέσμα. Λοιπόν, ναι. Και χθες, 26 Σεπτεμβρίου. Ναι. Λοιπόν, 4 μήνες μετά, λοιπόν, είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα η οποία έρχεται και παίζει μέσα στην Τούμπα στα ίσα. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Όχι. Με αυτόν τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, ο Άρης μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει κάνει ένα πολύ ανταγωνιστικό ρόστερ, θα πω εγώ. Τόσο ανταγωνιστικό που καταφέρει να έρθει μέσα στην Τούμπα και να παίξει στα ίσα. Και από τη στιγμή που έμεινε ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες, να έχει και το. Να έχει, ρε παιδί μου, αυτό τον έλεγχο του, τον παιχνιδιού. Έλεγχο του παιχνιδιού. Τον είχε. Ωραία. Τον είχε. Λοιπόν. Αυτό είναι άλμα για τον Άρη. Και τώρα δεν το λέω ούτε ειρωνικά ούτε τίποτα. Ναι.
Έτσι, βάζω κάτω το που είναι ο ΠΑΟΚ και το που είναι ο Άρης. Και μια ομάδα η οποία δεν είναι και έτοιμη ακόμα, έτσι. Ναι. Το επίπεδο των δύο ομάδων είναι διαφορετικό. Σίγουρα. Έτσι, άλλους στόχους έχει μια ομάδα, άλλους στόχους έχει άλλη. Σίγουρα. Παρόλα αυτά όμως, στα 90 λεπτά, αυτό που είδαμε. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο και όντως ο Άρης εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση θετική το ότι για 90 λεπτά καταρχάς δεν ήθελε να καταστρέψει. Όχι, ήθελε να δημιουργήσει ακριβώς, και να παίξει μπάλα. Να παίξει μπάλα. Ωραία. Okay, άμα δεν καθόταν η αποβολή του Κίτσιου και με τον Μάτος και τον Πίσεσβαρ να μπαίνουν για τον ΠΑΟΚ, μπορεί να μην ήταν αυτή η εικόνα του αγώνα. Οκ, okay, έγινε η αποβολή και ήταν η εικόνα αυτή που ήταν. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Και ενώ λοιπόν ο Άρης έχει κάνει τόσα βήματα μπροστά, δεν ξέρω τι κάνει ο Καρυπίδης, ρε φίλε. Εγώ απ' έξω το βλέπω. Έτσι, εγώ βλέπω μια ομάδα που επέστρεψε στην Super League, έχει μια καλή ομάδα που παίζει κανονικό ποδόσφαιρο, προσπαθεί με αυτά που έχει. Έτσι. Και ήρθε μέσα στην Τούμπα για να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο και να διεκδικήσει τη νίκη. Ναι. Πήρε ισοπαλία. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Σου πει κάποιο άλλο, αν έβαζε ο Πέλκα στον κόλλο, θα μπορούσε να έχει χάσει. Οκ, okay, συμφωνώ. Ποδόσφαιρο είναι. Αλλά η ουσία είναι λοιπόν ότι ο Άρης ήρθε και έπαιξε κανονικά μέσα στην Τούμπα. Έμεινε στο 1-1, θα μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλα. Λοιπόν. Και καθόμαστε τώρα και ασχολούμαστε με. Ωραία. Η φάση του Μάτο στο τέλο, αν είναι πέναλτι. Αν είναι πέναλτι το χέρι του Γιουνές, το είπατε και αυτό. Κάτι τέτοιο μου ανέφεραν. Δηλαδή, αυτά είναι πολύ μικρά στην ουσία για τον Άρη. Στα δικά μου τα μάτια, έτσι. Κάποιος άλλος μπορεί να σου πει ότι άμα έβαινε το πέναλτι στο τέλος με τον Μάτος, ο Άρης θα κέρδιζε. Η ουσία είναι άλλη. Δεν το αν κέρδισε, αν έφυγε σου πάλι, αν έχασε. Είναι ότι ήρθε και έπαιξε μπάλα μέσα στην Τούμπα, κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο κανένα στην Ελλάδα. Ναι, οι διαιτητικές αποφάσεις. Πλην του Ατρομήτου πριν κανένα 1,5 χρόνο. Και η ΑΕΚ έπαιξε. Ναι, οκ, okay, και η ΑΕΚ έπαιξε πρόσφατα. Έπαιξε, εντάξει, ναι, ναι. Έπαιξε πρόσφατα. Κοίτα, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αν. Από τη στιγμή που δεν κρινόταν. Η ΑΕΚ είναι ομάδα όμως και αυτή άλλου επίπεδου. Σίγουρα. Λοιπόν. Καλά, εντάξει, όχι και τόσο μεγάλο σχέση με τον Άρη, όπως φαίνεται. Αν δεν. Από τη στιγμή που δεν πεδεζόταν κάτι χθες, αυτό μας βοηθάει εισαγωγικά, ρε παιδί μου, να το πω έτσι, να μην ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτές τις αποφάσεις. Ναι. Εντάξει, γιατί αν πεζόταν καμιά πρόκριση. Θα μιλούσαμε πολύ διαφορετικά. Ναι, άλλο να ήταν παιχνίδι για να πας στο τελικό. Ναι. Okay. Άλλο να ήταν, ξέρω εγώ, ή στον ημιτελικό. Παιχνίδι που να παίζεται τίτλος, ας πούμε, στο πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, ό,τι και αν είναι. Ναι. Εκεί φυσικά να μείνει σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες για μένα. Γιατί η ουσία για τον Άρη είναι άλλη. Έτσι, ναι, όπως τη βλέπω εγώ από έξω. Και βλέποντας τον χθες πρώτη φορά 90 λεπτά, που είδα μια κανονική ομάδα. Ναι. Και στην Τούμπα δεν έρχονται κανονικές ομάδες από την Ελλάδα για να παίξουν. Οι περισσότεροι απλά αυτό που κάνουν, κάθονται και περιμένουν. Γιατί δεν μπορούν πολλές φορές να κάνουν κάτι άλλο, ενώ δεν επιτρέπει και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι, και ο ΠΑΟΚ χθες ήταν κακός. Ναι. Ήταν κακός. Είχε αλλαγές, ήρθε και η κόκκινη κάρτα του Κίτσου και δεν του βγήκε το μάτς, παιδί μου, οκ. Okay. Αλλά η ουσία για μένα είναι αυτή που σου λέω για τον Άρη. Ότι ήρθε Σεπτέμβριο μήνα μια ομάδα που ερχόταν από Γάμα και Β' Εθνική, όσο και αν ακούγεται στραβά λίγο στους δικούς σου, εγώ μιλάω για το καθαρά αγωνιστικό επίπεδο. Ναι. Έτσι, η διαφορά είναι μεγάλη. Θεωρητικά. Έχεις κάνει δηλαδή μέσα, αυτό που θες εσύ να πεις, να το πω εγώ με πιο απλά λόγια, ναι, μέσα σε λίγους μήνες και σε έχεις μια μετά. Κάνει άλματα. Ναι, άλματα πρόοδου, ναι. Και από τη μια κατηγορία στην άλλη. Έτσι, σε ακριβώς. Τρεις-τέσσερις μήνες. Και ακόμα σου τονίζω, η ομάδα ακόμα φτιάχνεται και δουλεύει. Ναι, οκ. Okay. Okay. Ωραία. Είναι σημαντικά τα παιχνίδια που έχεις μπροστά σου, όπως ήταν αυτό με τον Παζιάννα, αυτό που έχεις τώρα με τον Αστέρα. Με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Θα πας να παίξεις στη Νέα Σμύρνη. Μετά έχεις τρία στα ντέρμπι. Αυτά είναι λίγο τώρα πιο. Δηλαδή από το καλό πρόγραμμα που είχε ο Άρης στην αρχή, τώρα πάει στο πιο απαιτητικό. Αρχίζει και σφίγγει λίγο. Και μετά πάει και στο πιο ζόρικο. Οκ. Okay. Αλλά μέχρι τώρα, στα πέντε επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει. Πέντε. Μαζί με το κύπελλο. Μαζί με το κύπελλο είναι πέντε. Μπράβο. Ναι. Στα πέντε επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει, το πρόσημο είναι πολύ θετικό. Όχι απλά θετικό. Ναι. Έτσι, εγώ σα αφήνω έξω και τη Λαμία και το Λεβαδιακό και τη Λάρισα, μάτς που πάνω κάτω, όπως και να σου, εγώ πιστεύω ότι εύκολα δύσκολα θα έπαιρνε. Άντε να μην τα κέρδισε και τα τρία, να κέρδισε τα δύο. Και να βρει μια ισοπαλία, λέω εγώ, ένα παράδειγμα. Ωραία. Αλλά η χθεσινή σου εικόνα είναι πολύ πιο σημαντική από το αποτέλεσμα και από το μια φάση στο τέλος. Ωραία. Που ναι, είναι, δεν είναι και. Η φάση με, την, πες το, με το έμεσο του Άρη και όχι, δεν έπρεπε να το δώσει, ήταν λάθος και όλα αυτά. Άλλη είναι η ουσία. Η ουσία για τον Άρη για μένα είναι άλλη. Αυτή που σου εξηγώ. Όπως και η ουσία είναι άλλη για τον ΠΑΟΚ. Αλλά στα έλεγα και την Τρίτη εδώ πέρα ότι γενικά είναι ξεκάθαρο το πώς λειτουργεί ο Λουτσέσκου. Είναι ξεκάθαρο, το καταλάβαμε και χθες. Δεν ξέρω αν δεν τον ενδιαφέρουν τα παιχνίδια. Κάταγμα χόνδρου. Κάταγμα χόνδρου του αριστερού πλευρικού τόξου. Ο Γκάμα. Μάλιστα. Δύο εβδομάδες εκτός, λογικά προλαβαίνει ΠΑΟΚ.
Μάλιστα. Αυτό που λέγαμε, θα χάσει τα παιχνίδια με Αστέρα Τρίπολης, ναι, και Πανιόνιο ο Πορτογάλος. Okay. Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ, σου λέω, το λέγαμε εδώ και την Τρίτη, ότι τα παιχνίδια τα μεσοβδόμαδα, από ό,τι φαίνεται σήμερα πέρα στο Champions League, όχι δεν τον απασχολούν, αλλά ανάμεσα στην Chelsea και την ΑΕΚ προτιμάνε κερδίσει την ΑΕΚ. Ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό, θέλει να κερδίσει και τους δύο, προτιμάνε κερδίσει τον Ολυμπιακό, να το πω έτσι πολύ απλά. Δεν του πήγε το παιχνίδι χθες. Δεν του πήγε από δικά του λάθη, έτσι. Όχι, δεν του πήγε γιατί ήταν ο Θεός από πάνω και τα άλλαξε. Κοίτα, εγώ βλέπω γενικότερα να πάω, επειδή τον έχω ψηλοπαρατήρησει τα τελευταία παιχνίδια ειδικά. Πολύ σοβαρά δικά με σήμερα, ρε φίλε. Ναι, πολύ νορτική εκπομπή, έτσι, με ανοιχτά μικρόφωνα. Εγώ βλέπω να πάω, ο οποίος συνεχίζει να ψάχνει τα πατήματά του. Θα σου πω τη λέξη που χρησιμοποίησα νωρίτερα. Μου μοιάζει ο ΠΑΟΚ μαγκωμένος μετά από τα παιχνίδια του Champions League. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ χαλαρή προετοιμασία, ούτως ώστε να παίξει 6 παιχνίδια Champions League όπως και έπαιξε. Αυτό. Ωραία. Και τώρα του βγαίνει. Και επειδή το πρόγραμμα είναι απαιτητικό πολύ στην Ελλάδα, έτσι όπως κάθισε. Και με τα παιχνίδια του Europa League. Και η Europa League που κάθισε Chelsea, ενώ θα μπορούσε να παίξει, ξέρω εγώ, πρώτο παιχνίδι με τη Vidi στην έδρα του και να έχει ένα πιο χαλαρό παιχνίδι. Να παίξει με τη Chelsea, έχει να παίξει με την Άγκη, με τον Ολυμπιακό. Κάθε το άρεσε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Έχει μετά να παίξει μετά τον Ολυμπιακό. Έχει τώρα δύο παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά. Που okay, του Ολυμπιακού, αν το δει και ουσιαστικά πολύ, τώρα πέμπτη αγωνιστική. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θα παίξει και πάρα πολύ ρόλο το αποτέλεσμα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Δεν το ξέρω. Αλλά μετά έχει να παίξει με την Πάντε Μπόρους, που πρέπει, είναι παιχνίδι στο οποίο δεν υπάρχει ήττα. Εκεί. Μετά την νίκη της Πάντε, ναι. Πρέπει. Λοιπόν, οπότε, έχοντας ξεκινήσει έτσι τη σεζόν, το χωρίς προετοιμασία είναι βαρύ. Αλλά εντάξει, έτσι και αλλιώς που είναι προετοιμασίες, δεν γίνεται όπως γίνεται παλιά. Άντε τρέχεις στο βουνό 15 μέρες και πάμε. Αλλά επειδή είχε τα μάτια του Champions League, ήταν πιο χαλαρή η προετοιμασία γιατί είχε παιχνίδια και πολύ απαιτητικά, έχοντας ένα στόχο και όλο να βρεθεί στους ομίλους, δεν τα κατάφερε στο τέλος του Μπενφίκα. Οπότε τώρα, σιγά σιγά, αρχίζει και βγαίνει όλο αυτό. Βγαίνει και λίγο κούραση, βγαίνει και λίγο ντεφορμάρισμα από κάποιους παίχτες. Ωραία, ο Πέλγας είναι ο ίδιος που ήταν με την Μπενφίκα, που ήταν με την Σπαρτάκ. Όχι. Δεν είναι ίδιος. Okay. Πάλι δείχνει. Δεν μπορεί να πηγαίνει προς τα πάνω διαρκώς. Πάλι δείχνει πράγματα μέσα στο γήπεδο. Πάλι δείχνει πράγματα μέσα στο γήπεδο. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή και χθες το πρώτο ημίχρονο πήρε πρωτοβουλίες. Okay. Από ένα σημείο και μετά όμως δεν το βοήθησε νομίζω πολύ το δίδυμο Σάκο Βέρμπλουμ στο χώρο του κέντρου. Τι να τον βοηθήσει το δίδυμο Σάκο. Εντάξει, αυτή η φίλη είναι πιο, πιο αργή. Καλό στόπερ. Λοιπόν, σύν ότι από ένα σημείο και μετά τον έκλεισε και τον περιόρισε πολύ καλά και το κέντρο του Άρη και ο Σιώπη. Ωραία. Σου λέω τώρα παράδειγμα τον Πέλκα. Ωραία. Ο Μάτος είναι η αλήθεια ότι γενικότερα στην αρχή της σεζόν έχει καμπανεβάσματα όλα. Μιλάω τώρα για παίχτες σταθερές, έτσι. Δεν μιλάω τώρα για καινούργια πρόσωπα που μπαίνουν και όλα αυτά. Μιλάμε για πρόσωπα που ξέρουν. Και ο Μάτος, ρε φίλε, είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός. Δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια στα κόκκινα. Δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια στα κόκκινα. Και να έχει όταν μπαίνει και κάνει αυτή την κόκκινη κάρτα που κάνει στο 59 με τον Άρη. Και πρόσεξε, και οι δύο, δύο κάρτες έχουν γίνει σε πολύ χαζά σημεία του γηπέδου. Ρε παιδί μου, η πρώτη, ωραία. Στο δεύτερο λεπτό λες μπορεί και να μου τη χαρίσει. Δεν σου τη χαρίζει, τη δίνει. Καλά κάνει. Είναι κίτρινη κάρτα. Η δεύτερη, όταν έχεις κίτρινη κάρτα, στο δικό σου τρίτο είναι η μπάλα ουσιαστικά. Και πάει να βγει σε μια κόντρο, άρεσε χαμένη μπάλα τώρα πάνω στη γραμμή. Εγώ σου λέω και τι πέτυχε την μπάλα, ρε φίλε. Τι έγινε, τι θέλει πλάγιο. Ναι. Καταλαβες. Να πω ότι έβγαινε ο Άρης 3-2 και πήγαινε για 1-2, ρε παιδί μου, η φάση. Ναι. Ρίχτω να κάτω και πάρε κόκκινη. Okay. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά έτσι αδικείσαι. Στη φάση που φωνάζει ο Άρης στο τέλος με τον Γκάμα και τον Μάτος, φωνάζουν όλοι μπροστά η μέση του Μάτος, γέμισε στο πλάγιο για να βγούμε προς τα έξω και τη δίνει δίπλα. Κατάλαβες, δηλαδή. Υπάρχει καθαρό μυαλό. Ναι, είναι θέματα συγκέντρωσης, ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει καθαρό μυαλό. Και το βλέπουμε την μετάδοση και όντως του λένε όλοι εδώ στη μέσα για να βγούμε. Είμαστε με 10, ρε φίλε, να βγούμε έξω. Τη δίνει δίπλα ο Σάχοφ, γίνεται το λάθος, γίνεται η φάση με τον Γκάμα. Που εγώ σου λέω ότι εγώ δεν θα το δίνω απέναντι. Όπως θα δώσει και ο Σιδηρόπουλος. Εσύ μπορεί να πει την επέναλτη. Okay. Ο Άρης μπορεί να σου πει, άμα ήταν ο Μάτος με τον Γκάμα, ναι, θα το δίνει. Εκεί ήθελα να σου πω. Θα το δίνει. Ναι, okay. Πρόσεξε, ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Τα λέμε όλα, φίλε. Και, ναι, και επειδή τα λέμε όλα και χωρίς η διάθεση έτσι, να στην πω, ας πούμε, κτλ. Πάρ το αντίστροφα. Θα το δίνει. Και πες, όχι, εγώ δεν θα σε πάω στο τι θα δίνει ο Σιδηρόπουλος. Εντάξει, εγώ θα σε πάω σε. Πάλι στην ίδια φάση. Πες, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ήταν ο Λιμνιός. Όχι, ο Λιμνιός, ένα που έπαιζε, ποιο, ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά με το Μενέντεθ και γίνεται ακριβώς η διαφάση. Εσύ ως ΠΑΟΚ τι θα έλεγες? Δύσκολη φάση για τον Σιδηρόπουλο. Πολύ καλός Έλληνας διαιτητής. Ναι. Ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής, επίπεδο Champions League. Πήρε 50 ρίσσα και παντελονάτα, τι θα έλεγες? Δεν θα έλεγες ότι είναι πέναλτι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πέφτει πολύ πρόημα ο
πώς τον λένε. Προνόημα. Πέφτει ρε παιδί μου, πολύ. Τέλος πάντων. Προνόημα. Το έδωσε, το έδωσε. Εγώ σου λέω ότι το έδωσε και γίνονται και ένα δύο. Και. Ξέρεις τι, η κουβέντα. Δεν γίνεται τόσο πολύ κουβέντα για αυτή τη φάση, γιατί είναι αυτό που σου λέγαμε πριν. Δεν κρίθηκε κάτι. Ήταν ένα χ. Ο Άρης, για να τα λέμε όλα, μπορούσε να κερδίσει. Δηλαδή, αν κάποιος το άγγιζε, αυτός ήταν ο Άρης, βάσει της εικόνας του παιχνιδιού. Ήρθε ένα χ που τους βολεύει και τους δύο. Α, περάσουμε χέρι-χέρι στην επόμενη φάση. Άλλο παιχνίδι θα δούμε στο Βικελίδης. Σε ένα, λιγότερο από ένα μήνα από τώρα. Άρα, σαν γηπέδο, Χωσέφη, ήταν εντελώς διαφορετικό. Άλλο παιχνίδι εντελώς θα άλλη δούμε. Ατμόσφαιρα, ναι. Άλλο σπάουκ θα είναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Άλλοι παίχτες είναι σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα είναι άλλη και η κατάσταση του πάουκ μέχρι τότε. Τι άλλη κατάσταση είναι, δηλαδή. Εννοώ να παρουσιάσει κάτι καλύτερο σιγά-σιγά. Αυτό θα φανεί αποτελέσματα τώρα εδώ που κατάλαβες, είναι. Εδώ που είναι θα φανεί από τα αποτελέσματα, φίλε. Αν του πάνε λίγο τα αποτελέσματα, θα βρει σιγά-σιγά και το ρυθμό του. Αν βάλει και άλλους παίχτες σιγά-σιγά στο rotation, παλεύει, αλλά. Εγώ την περίμενα τη στραβή και θα σου πω το λόγο. Μεταξύ άλλων. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, η εικόνα που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ. Εγώ έβαλα στην ίδια ζυγαριά περίπου. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει ακριβώς την ίδια σύγκριση. Άρη Ολυμπιακό, Chelsea AEK. Όταν ο Λουτσέσκου δείχνει, ας πούμε, έδειξε με την Τζέλση ότι έχει στο μυαλό του το παιχνίδι της Κυριακής. Προσέξτε τώρα κάτι. Ο προπονητής, σχεδόν πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, τον τρόπο που σκέφτεται, την ψυχολογία, την ψυχοσύνθεσή του, την περνάει και στους παίχτες. Και το βλέπουν αυτό οι παίχτες. Οι παίχτες είδαν ότι ο Λουτσέσκου είχε στο μυαλό του το μάτς με τον Ολυμπιακό. Βασική αναπληρωματική. Νομίζω ότι και αυτό έπαιξε το ρόλο του στη χθεσινή εικόνα. Θεμητό. Εντάξει. Έχει βάλει πρώτο στόχο το πρωτάθλημα. Θεμητό. Βρε και ο Άρης πρώτο στόχο το πρωτάθλημα έχει βάλει. Εντάξει. Με μικρότερο rotation από τον Λουτσέσκου, γιατί ο Λουτσέσκου έκανε 9 αλλαγές νομίζω, ο Άρης έκανε 4. Εντάξει. Αλλά ο Άρης έκανε και τις αλλαγές. Άλλαξε και το σχηματισμό του. Εμένα ο Άρης μπορεί να βάλει στόχο. Στόχο. Okay. Να έχει λίγο πιο μπροστά από το πίσω μέρος του μυαλού του το κύπελο. Ναι. Που είναι συγκυριακός θεσμός. Καλή ομάδα ο Άρης. Δεν ξέρω πώς θα πάει στην πορεία της σεζόν. Είναι και είναι η κλήρωση, είναι τι θα σου πέσει. Εντάξει, κοίτα, τώρα το κύπελο δεν αποτελεί προτεραιότητα για τον Άρη, γιατί ξέρει ότι έτσι έως θα προκριθεί. Μετά, όταν θα περάσει με το καλό στην επόμενη φάση, και ανάλογα με την πορεία που θα έχει και τους αντιπάλους που θα έχει, τα δεδομένα θα ευρωποιηθούν. Και αν κάτσει κανένα μεσοβδόμαδο που θα κάνει πρόκληση στα ημιτελικά, εκεί θα πεις κάτσε. Ημιτελικά ή άμεσα το άθλημα. Εκεί αλλάζει η ζυγαριά. Εντάξει, βαραίνει προς το κύπελο. Τέλος πάντων. Φτάσαμε 10.30, καλέ μου φίλε. Ένα σοβαρό πρώτο μισάωρο ενημερωτικό. Πραγματικά, εδώ οι φίλοι στο Instagram έχουν τις απόψεις, τις μεταφέρουμε. Θα τις μεταφέρουμε και αυτές. Σας χαιρετάμε όλους, σας αγαπάμε πολύ. Λες να ανοίξουμε σήμερα γραμμές. Φίλε, σήμερα όλη η μέρα οι γραμμές ανοιχτές. Όλη η μέρα. Λες να κάνουμε διαφορά και να μην τις ανοίξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ας ακουστούμε κι εμείς λίγο. Ξέρεις τι, όχι για να δούμε. Να ανοίξουμε γραμμές. Χθες δεν κάναμε εκπομπή. Κάνουμε 3 φορές την εβδομάδα εκπομπή. Να ανοίξουμε γραμμές. Όχι τώρα, ρε. Καφενείο είναι αυτό. Στο τελευταίο μισάωρο ελληνικό. Τελευταίο μισάωρο, φίλε, 11.30 με 12. Για να δούμε, πρόσεξε. Έχουμε κινηθεί. Για να δούμε το κοινό της εκπομπής. Το ακροατήριο. Την ποιότητα. Ναι. Κατάλαβες. Να κάνουμε μια έτσι. Σφιγμομέτρηση. Μια σφιγμομέτρηση είναι η κομμοσκοπητή. Αυτό. Θα δούμε τέλος πάντων. Πάμε για την ώρα στο διάλειμμα. Στοίχημαν πρώτη ώρα μαζί μας. Έτσι, πάντα. Συστοίχημαν.gr. Καλύτερες αποδόσεις. Μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Και σήμερα με εμβόλυμες αγωνιστικές. Με κύπελο Ελλάδος το οποίο σε εξέλιξη. Το Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Στο 0-0 νομίζω ότι είναι. Δεν πρέπει να έχει αλλάξει κάτι. Με εκτεταμένο rotation Ολυμπιακός. Έχει αφήσει σχεδόν τους πάντες έξω. Παίζουμε το Λεβαδιακό. 0-0 εκεί το ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έλα ρε φίλε, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Λίμπερο 112. Έτσι, μπράβο. Μπάλα ντερ. Λοιπόν, γκολ για την Χετάφε 0-1. Κηδεία. Την Αλαβές. Όλος ο λαός Αλαβές παίζει. Μάλιστα. έχουμε. Δεν τα λέω πιο κοντά, ρε φίλε. Σιόν Ζιρίχη. 1-1. Λοιπόν, είπαμε Αλαβές Χετάφε 0-1. Ρεάλ Βαγιαδολίδ Ελεβάντε 2-1. Χάουγκε Σουτ Στρομγκότσετ 0-1. Από το ημίχρονο. Γκρότερ Φίρτ. Να παίζει Τζον, βάλει να βλέπουμε και λίγο μέλλον. Αμβούργο 2-0. Ολυμπιακός Λεβαδιακός 0-0, δεν κουνιέται φίλο. Άντερλεχτ Ουνιόν Σεντε Γκίλουις 0-0. Έμπολη Μίλαν 0-1, ήδη μεγάλη Μίλαν. Η μεγάλη ομάδα του Μιλάνου. Τσάβες Μπενφίκα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Θα το αναφέρουμε και αυτό σε λίγο. Okay, Τζόνι, βάλε λίγο φίλο μου Νόβα να βλέπουμε. Καλό, ε. Να βλέπουμε Έμπολη Μίλαν. Οπα. Καλό. Ρε φίλε να σε ρωτήσω λίγο κάτι, με αυτή την κακοκαιρία. Ρισκαδόρικο, αλλά κακό. Νόβα 1, Νόβα 2, κάτι τέτοιο. Ναι. Παίζουμε. Ωραία. Με αυτή την κακοκαιρία. Με αυτή την κακοκαιρία.
Εντάξει, την τάχα κακοκαιρία, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω πιάνει την Αθήνα και μας έχουν ζαλίσει, ήταν να μην πω τι. Ωραία, που εγώ το απόγευμα περπατούσα και έσκασα με τον μπουφανάκι. Εγώ πήγα ζακέτα. Κοίτα, χθες. Εγώ έχω πάει με ένα έτρεχα να μαζεύω τέντες σήμερα, λέω ρε, εσύ τι θα γίνει, θα σφαγεί το ένα, το άλλο και δεν ξέρω εγώ τι. Σιγά, ούτε κρύο δεν κάνει. Χθες έχουμε πάει στην Τούμπα. Okay, τώρα κάνει λίγο έξω. Okay. Ναι, χθες έχουμε πάει στην Τούμπα και έχω ψιλοπαγώσει. Ναι. Εντάξει, είχε λίγο ψυχρούλα. Και λέω σήμερα το πρωί θα πάρω ζακέτα μαζί μου. Εντάξει, άντε. Και έσκασα. Φιλεκυκλώνα ζορμπά σου λέει. Ναι, και διάβαζα αυτό και ήθελα να καταλήξω. Σήμερα το πρωί μπαίνω και διαβάζω, λέει, στον αέρα, λέει, τα παιχνίδια του Super League λόγω του κυκλώνα ζορμπά. Αύριο θα κορυφωθεί το. Το θείο δράμα. Να πω, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Και μπαίνω και το διαβάζω και λέει ότι μπορεί να επηρεάσει, λέει, τα παιχνίδια και τι πτήσει των ομάδων. Μα είναι και κάτι τελώς πρωτόγνωρο, okay, αν γίνει. Ναι. Αλλά πολύ φασαρία, ρε παιδί μου. Και μάλλον εκεί πέρα κάτω είναι όλο το σκηνικό, γι' αυτό έχουμε λησάξει. Φοβερό διήμερο θα κάνουμε. Ναι. Μακάρι να γίνουν κανονικά όλα τα παιχνίδια. Εσύ πότε παίζεις? Κυριακή 7. Κυριακή εδώ. Okay. Εσύ Κυριακή εκεί. Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Και άμα δεν μπορείς να πετάξεις. Στο γυρνά. Αφού υποτίθεται αύριο θα γίνει. Αύριο είναι. Όχι, και μέσα από το Κύριακο λέει. Για αύριο υποτίθεται ότι είναι η κορύφωση. Μάλιστα. Μπορεί να φτάσει μέχρι 12 μποφόρ. Τα ονόματα πάντως είναι. Ζορμπά. Κακοκαιρία λέει ξενοφών. Ξενοφών. Εντάξει. Κάνει λίγο κρύο, ωραία. Φάση για την γιατί Μίλαν. Είμαστε και τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, πώς θα γίνει με ζέστη, θα το πάμε μέχρι τον Νοέμβριο. Φτάνει δηλαδή. Λέει, πρέπει να βγουν οι ζακίτες από τα. Κακοκαιρία. Εν τω μεταξύ, διαβάζεις και βλέπεις κακοκαιρία και λες, πω, ρε, τι θα κάνει. Εντάξει, έχει κάνει λίγο κρύο. Οκ. Okay. Τριγυρνάς με μια. Δηλαδή, τώρα πέσαμε στο κοντομάνι και εδώ πέρα μέσα. Ωραία. Δεν μπορούμε να το κρυώνουμε. Όχι. Α, ωραία. Αλλά τώρα επειδή είναι αργά, σηκώνει μια ζακίτα. Το βράδυ πρέπει να σκεπαστείς λίγο. Να μην κοιμάσαι ξεσκέπαστος. Ναι. Έτσι, να προσέχεις. Γενικά, να μην κοιμάσαι ξεσκέπαστος. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά πολύ λύσα, ρε παιδιά, ξέρω, και φαντάζεσαι από αύριο καταστροφή. Πέφτουν σκεπές. Δέντρα. Δέντρα, χτύπα ξύλο, ρε, μακριά από εδώ. Τέλος πάντων. Έχουμε λοιπόν την συνάδελφο Γιάννη. Μας περιμένει, α, σε λίγο, ωραία. Σε λίγο, ωραία. Okay. Να μας δείτε έχει για ρεπορτάζ, γιατί πάμε σιγά-σιγά και προς το μάτι τον Ολυμπιακό. Ναι. Ο οποίος είναι στο 55 στο 0-0 και τον Ολυμπιακό τον έχω δει ελάχιστον. Είδα λίγο με τον Πανιόνιο. Λίγο τον είδα. Δεν τον έχω δει καθόλου. Λένε όλοι για αυτό το Ποντένσε, ο οποίος όντως είναι υδραυλικός, φίλε. Κοίτα, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, θα γίνει την Κυριακή ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν είναι σίγουρα στα καλύτερά τους. Και δεν ξέρω τώρα. Σίγουρα στα καλύτερα. 4-4 έχουν, Νίκο. Ναι, εγώ σου λέω κάνουν, από, δηλαδή. από πλευρά εικόνα που παρουσιάζουμε στο γήπεδο, όχι από πλευρά αποτελέσματος. Εντάξει, ναι. Γιατί και ο Ολυμπιακός μου έχουν πει ότι δεν πατάει πολύ καλά. Εμένα μου είπαν ότι δεν πατάει πολύ καλά. Αγάπη Γαβριλίδου, καλησπέρα. Γεια σου, αγάπη. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται. Θα πάω στον Πειραιά. Έχω ένα αίτημα. Τι αίτημα. Τι γκόρ θες να βγάλουμε πάλι. Πριν προχωρήσετε. Παπαδόπουλε, μπορείς να βγεις από το στούντιο να μιλήσω μόνο με τον Μοσχοβίτη, παρακαλώ. Δεν γίνεται αυτό. Τι θες να κάνουμε, να βγάλουμε over τη Μίλαν. Δεν θέλω να κάνω συζήτηση με αυτό το παιδί που κάθε δίπλα σου. Γιατί. Γιατί ξέρεις πολύ καλά γιατί. Η σχέση σας περνάει κάποια κρίση. Περνάει, φίλε, τεράστια κρίση, να ξέρεις. Ναι, αλλά Παπαδόπουλος, να τα λες. Ήρθε χθες, σε πήρε. Από το σπίτι σου, το δικό σου. Το δικό σου, το σπιτάκι, ναι. Σπιτάκι μου, ναι. Το σπιτάκι σου, μετά το βράδυ σε γύρισε στο σπιτάκι σου. Δεν είναι, ρε φίλε, γιατί εγώ σε πήγα στην Τούμπα. Μοσχοβίτη, να ξέρει. Πήγε, ρε αγάπη, στην Τούμπα. Ακού. Μοσχοβίτη, να ξέρει, δεν τον άφηνα να περάσει. Πού από το γήπεδο σε πήγε σπίτι, σιγά την απόσταση, ρε. Όχι, δεν τον άφηνα να περάσει. Εγώ του είπα ότι είναι μαζί μου, γιατί εγώ είχα διαπίστωση αυτό δεν είχε. Του είπα, παιδιά, είναι μαζί μου. Θα έβγαζα μια καρτούλα που έχουμε την τσάντα και θέλω να το ζητήσω. Πόρτα λοιπόν έτρωγε ο συνάδελφο, να πει έτσι. Έτρωγε κανονική πόρτα, φίλε, να ξέρει. Και γενικά ήταν πολύ. Το έπαιζε άνετο, αλλά ήταν πολύ υποψιασμένο δεξιά-αριστερά, να ξέρει. Με το πουκαμισάκι του εκεί πέρα που ήταν σαν τη μοίρα με στο γάλα. Ούτε καν. Γιατί δεν κατάλαβα, τι έρθω. Εντάξει, δεν βλέπεις που είναι νέος δημοσιογράφος. Το μυαλό είναι παλιός. Κατάλαβε, σου λέει: άμα πας στο γήπεδο, βάλεις καλά ρούχα και καλά. Ναι. Γιατί δεν είναι νέος δημοσιογράφος, θα έχεις σεβασμό. Δεν είναι νέος δημοσιογράφος, Νικό, γιατί να ξέρεις ότι επειδή κουβαλούσα εγώ το κουτί, το γνωστό κουτί, το τιμημένο αυτό, γύρισε και μου είπε ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά σου να το κουβαλήσει και πίσω άλλο. Προσπαθούσα να βάλω το κουτί, να το περάσω στον ώμο μου για να προχωρήσουμε και μου λέει αγάπη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Φέρε το εδώ, λέει, να τελειώνουμε. Ναι. Να τον έκανε συναδέλφισσα. Κατάλαβε τώρα τι περάσαμε έτσι. Αγάπη Γαβριλίδου, και αυτή έπεσε θύμα του χθεσινού καιρού και ήρθε με σακάκι και ψηλή μπλούζα από μέσα. Ναι, εντάξει. Κάνει τέτοια λάθη. Έχει παράδοση αυτό. Έπεσε και αυτή θύμα. Έχει παράδοση. Πρώτη φορά. Ναι. Πανηγύρισε τον γκολ, πώς τον είδες.
Όχι. Σκέφτηκε λίγο. Όχι, όχι. Πολύ. Κοίτα, που και που έκανε καμιά κίνηση με τα χέρια, αλλά καλά, μέχρι εκεί. Ναι, δηλαδή μέχρι εκεί. Καμιά χαμένη φάση στον κόλλη ήμουνα ορισμός απόλυτης ψυχραιμίας. Ναι, ήταν πολύ ψύχρεμο και γενικά όλοι ήταν ψύχρεμοι, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα πέρα την πλάκα. Δεν φοβάσαι και ένα άντερε, λίγο... ξέρω εγώ. Εντάξει, όχι, ρε, όχι. Δηλαδή, ένα σου πει κάτι, στο Άρης Πάοκ, ένα θα χτυπήσει αγάπη, α πούμε, θα βάλει γκολο Πάοκ 0-1 και θα αρχίσει να χτυπιέται. Δεν ξέρω. Απλά άκου, φίλε, υπάρχει μια τεράστια διαφορά, έτσι. Είδες λίγο πώς είναι η κατάσταση στην Τούμπα, πώς ήσουν χθες. Την εκθίαση. Δεν είχε, φίλε, πρόσβαση κανένας και σκέψω πώς θα είμαι εγώ όταν έρθω στο Χαριλάου, που θα είμαι όλοι από πάνω μου, από κάτω, από δεξιά-αριστερά, κρεμασμένοι. Εκεί που θα είσαι και θα κάθεσαι δίπλα μου, δεν θα είσαι. Μάλιστα. Ναι. Αυτοί όσοι τα λένε δεν θα έχει θέμα και θα χάσει δίπλωμα αγάπη, να ξέρει πάντα εκεί. Είναι χειρότερο. Δεν έχει σημειωθεί τίποτα. Ναι, ναι. Στα δημοσιογραφικά του Βικελίδη. Είναι δεύτερο αποκριστική. Οι γυναικροί δεν σκοθούν. Χειρότερο από το σπάθο πάνε. Άσε τώρα. Εντάξει, Νίκο, έπαθαν ένα πολιτισμικό σοκ από ό,τι κατάλαβα τα παιδιά εκεί. Δηλαδή, καλά, μην περίμεναν ότι θα έχουν ένα νερό, α πούμε, και είχαν καφέ, φαγητό. Νερό. Κοίτα, αυτά είναι αυτό που έλεγα πριν στον Νίκο. Είναι λεπτομέρειες μικρές, αλλά είναι σημαντικές. Έτσι είναι. Για τη λειτουργία ενός μιας ποδοσφαιρικής ομάδας γενικότερα. Εγώ αγάπη, 21 Οκτώβρη, φίλε. 21 Οκτώβρη. Του αντέτεινα από την άλλη του συναδέλφου όμως ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ταΐζει τους δημοσιογράφους. Και δεν είχε να μου απαντήσει κάτι. Γιατί? Το επιβεβαιώνεις εσύ. Δεν θέλω να. Ταΐζεστε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και συνάδελφοι που πηγαίνετε στα κοινά του Τούμπα. Να αφήσω να υπονοηθεί ή να αναλυθεί κάτι τέτοιο. Κυριολεκτικά μιλάμε τώρα, έτσι. Κοίτα, Νίκο, υπάρχει, ρε παιδί μου, είναι η αλήθεια. Δεν το έχουμε αρνηθεί κιόλας. Υπάρχει εκεί πέρα ένας μπουφές. Ναι. Ωραία πράγματα, ναι. Μάλιστα. Ας πούμε, ο Σταύρος Κόλκας κατήγγειλε και απειλεί ότι θα κυνηγηθούν μέχρι τέλους. Ναι. Αν δεν είναι αντίστοιχος ο μπουφές όπως ήταν, ας πούμε, με την Τζέλσι, να είναι και στα παιχνίδια τα υπόλοιπα. Ωραία. Ναι. Τι είχε πια με την Τζέλσι. Φτάσει, ρε παιδί μου. Τι είχε πια με την Τζέλσι. Με την Τζέλσι είχε, φίλε, 10 φορές από αυτά που είχε από χθες. Ναι, είχε κάτι διαφορετικό. Είχε, ρε παιδί μου, είχε πυροσκή με τυρί. Δηλαδή, σας βγάλα μακαρόνια. Είχε χαβιάρι, παιδιά. Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν είχε ζαμπονάκι, κασεράκι, γαλοπούλα, τυράκι. Μακαρόνια είχε. Ναι, δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν δίνω σημασία να στον αλήθεια. Είδες, χθες εγώ ένα καφέ παίρνω, δεν ασχολούμαι. Πάντως, άλλοι με προλαβαίνουν. Μπράβο, αγάπη, μπράβο. Πάντως, δηλαδή... Μπράβο, αγάπη, είσαι τέτοιο. Είσαι... Ρε φίλε, δεν προλαβαίνω. Τι να κάνω, Να έρθει αύριο μεθαύριο και να πει καλά, ρε, αυτή την ψωμόλυση που την ταΐζαμε, ενώ η αγάπη μόνο καφεδάκι. Η αγάπη καθόταν σε μια γωνιά και πάμε μέσα, ρε παιδί μου, καθόταν σε μια γωνιά και πάω εγώ μέσα γιατί μου λέει, πού είναι, λέω. Λέει εκεί πέρα και ήταν ένα σώμιο. Δεν μπορούσε να περάσει. Ένα σώμιο. Δεν μπήκα καν. Καθόμουν απέξω. Ο Νίκος με είδε. Καθόμουν απέξω. Τίμια, ναι. Πολύ τίμια. Μπράβο, δεν υπήρχε περίπτωση να μπω εκεί πέρα. Μπράβο, και εννοείται ότι ο Παπαδόπουλος με κορόιδευε για τον τρόπο που γράφω και που καθόμουν στην καρέκλα μου, γιατί δεν κάθομαι κανονικά. Mm-hmm. Και γύρω και με κοιτούσε. Απορούσε για ποιο λόγο. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Εντάξει, okay. Υπάρχει πρόβλημα ορατότητας, μαθαίνω. Εντάξει, ρε φίλε, εγώ φταίω που έχουν βάλει τσιχάκι μπροστά. Τι είναι αυτό δηλαδή, τι ρατσισμός. 3 χρόνια δεν είναι πράγμα. Είχα το ίδιο πρόβλημα. Είχα το ίδιο πρόβλημα, να ξέρεις, στη Μίκρα στο βόλεϊ που έβαζα, και το λέω επειδή φοράω παντελόνια, έβαζα διπλή καρέκλα για να κάθομαι άνετα και να βάζω τα χέρια μου πάνω και να βλέπω το παιχνίδι. Γι' αυτό μου το πρότεινε, Νίκο, το έχεις δουλέψει δηλαδή. Ναι, ρε, αγαπητέ. Σε κλειστά γήπεδα είναι πολύ πιο πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα μιλάει μια εμπειρία. Να ξέρετε, έχει τύχει να πάμε σε ένα παιχνίδι στην Καβάλα, στο κλειστό τη Καλαμίτσα, στο φιλικό. Το οποίο είναι σαν δωμάτιο αυτό το οποίο βλέπεις για να περιγράψεις το παιχνίδι, αλλά σκεφτείτε ένα δωμάτιο το οποίο δεν έχει μπαλκόνι και πρέπει να βλέπεις έξω. Δηλαδή σκεφτείτε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρο. Ωραία. Οπότε δεν έβλεπες τίποτα. Δεν έβλεπες τίποτα. Τι έκανες? Τίποτα. Προσπαθούσες με κάποιο τρόπο να έχεις μια εικόνα. Όσο μπορούσες. Ωραία, φίλε. Εντάξει. Αλλά δεν έχει κλειστό τώρα. Στα ανοιχτό, ρε αγάπη. Εντάξει, Νίκο. Είναι ρατσισμός αυτό το πράγμα. Έχω και την οθόνη του λάπτοπ, την κατέβαζα, σηκωνόμουνα. Εσύ τώρα σηκώθηκα όρθια εντελώς. Εντάξει. Ναι, okay. Κάπως έτσι κυλάνε τα πράγματα κάθε φορά. Okay, okay. Θέλω να πάμε λίγο στα δικά μας. Έτσι. Να πούμε λίγο και τι γίνεται, τι έχουμε. Ναι. Σχετικά ήταν ήσυχη η μέρα σήμερα. Εντάξει, στον απόϊχο λίγο του χθεσινού αγώνα, λίγο σιγά σιγά για Ολυμπιακό. Εντάξει, προφανώς το θέμα ήταν να δούμε τι συμβαίνει με τον Ερκατουρί. Γιατί υπήρχε θέμα από χθες. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Σε πρώτη φάση φαίνεται, γιατί δεν έχουμε ακριβή αποτελέσματα. Ήταν να υποβληθεί σε μαγνητική το μεσημέρι. Ακόμη δεν υπάρχει ενημέρωση για το τι έχει.
Αλλά αυτό που βγαίνει από τον ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση είναι ότι δεν φαίνεται να είναι κάτι σημαντικό. Περιμένουμε λογικά αύριο το πρωί τώρα πλέον, δύσκολα τέτοια ώρα να έχουμε κάτι νεότερο, να είμαστε σίγουροι αν θα είναι διαθέσιμος για την Κυριακή ή όχι. Από εκεί και πέρα, σήμερα η μέρα αποφόρτισης ήταν για την ομάδα, δεν είχε πολλά-πολλά. Νομίζω ότι περισσότερο έτσι κρατάμε αυτά που έγιναν με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, με τον Σιμιτζόγλου που κινητοποιήθηκε φυσικά άμεσα και πάλι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Υπήρχε μία πληροφορία ότι ασκήθηκε δίωξη κατά του προπονητή του ΠΑΟΚ. Μετά από λίγο υπήρξε και μία αντίδραση, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, από την πλευρά του Κυριάκου Κυριάκου, ένα ποστάρισμα στο Facebook, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά «Αρνούμε να αφήσω το Ρασβάν μόνο του, κάνω μία δική μου δήλωση». Εισφέραμε επιστολή στον πρόεδρο Ομοσπονδίας, η ανατίναξη μαγαζιών ποδοσφαιρικών παραγόντων, η ακύρωση αγώνα για ρολό ταμιακής, η ακύρωση γκολ πρωταθλήματος στο 7ο λεπτό μετά από τη στιγμή που οι ίδιοι άνθρωποι το μέτρησαν, το ατιμόρυτο ψέμα για να μην ξαναξεκινήσει ένας ακόμη αγώνας που διακόπηκε για εισβολή παράγοντα μετά το παραπάνω, η επιβολή ποινή σε δύο διαφορετικά πρωταθλήματα για το ίδιο αδίκημα και η αγνόηση προκλητικών χειρονομιών και δηλώσεων όλων εκτός αν προέρχονται από τον ΠΑΟΚ. Όλα τα παραπάνω θυμίζουν λίγο Σικάγο την εποχή της υποτοπαγόρευσης ή όχι, ανέφερε ο Κυριάκος Κυριάκος πριν από μερικές ώρες. Δεν μπορείς να πεις ότι είχε άδικο. Όχι φυσικά. Ναι. Όχι φυσικά. Ειδικά μετά τις τελευταίες ημέρες που κάθε μέρα... Πραγματικά και το πρωί το λέγαμε στην εκπομπή του ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι να έχει περάσει ημέρα που να μην έχει γραφτεί κάτι για τον ΠΑΟΚ, είτε πρόκειται για πρωτοσέλιδο, είτε πρόκειται για δημοσίευμα στο διαδίκτυο, είτε πρόκειται για διαρροή. Εντάξει, νομίζω κάπου και στον ΠΑΟΚ πρέπει να τα σχολιάσουν λίγο όλα αυτά και να σταθούν προφανώς παραπάνω. Γιατί ειδικά η επίθεση που δέχεται καθημερινά ο Ρασβάν Λουτσέσκου νομίζω ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Δεν θυμάμαι άλλον άνθρωπο και πόσο μάλλον προπονητή ή παίκτη να έχει δεχθεί τέτοια επίθεση από παντού. Και ήταν εύλογο ότι κάποια στιγμή θα προέκτηκε αυτό το πράγμα, αυτή η τοποθέτηση του Κυριάκου Κυριάκου. Φυσικά, εντάξει, επειδή τα γραπτά μένουν, νομίζω ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις κανένας δεν έχει αντιδράσει με τέτοιο τρόπο, ας πούμε, για πράγματα που έχει πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, για πράγματα που έχει πει ο Δημήτρης Μελισσανίδης πρόσφατα, πριν από 2-3 μήνες, ας πούμε. Ποτέ. Ναι. Τώρα ξαφνικά υπάρχει μια κινητοποίηση. Στην Αθήνα ακούστηκε ακόμα και ότι πρέπει να απελαθεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί ήταν πολύ άσχημο αυτό που είπε. Εντάξει, δεν έχει μείνει κάτι άλλο νομίζω να πούνε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχουμε ακούσει για επιφανείς γιατρούς, δικηγόρους, αξίδες που σκέφτονται να καταθέσουν αγωγές. Ναι, ναι. Και διαγράφτηκε σε όλα τα site και σε όλες τις εφημερίδες την ίδια στιγμή όλο αυτό το σκηνικό. Μάλλον όλοι οι επιφανείς εκείνη την ώρα θα είχαν αγανακτήσει πια και δεν θα Νίκο, φαντάζεσαι λίγο ειλικρινά να έβγαινε ποτέ τέτοιο πράγμα από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Επιφανείς, παοκτσίδες, επιφανείς, αριανοί. Δηλαδή, τι θα γινόταν εδώ, πες μου λίγο. Καταρχάς, εσύ εδώ πιέζανε για τον Πασχαλάκη να τιμωρηθεί, τιμωρήθηκε. Ναι. Με το ζώο να τιμωρηθεί ο Πασχαλάκης. Τιμωρήθηκε μια αγωνιστική. Πίεσαν για Λουτσέσκου κατευθείαν. Πίεσαν για τον Λουτσέσκου και μάλιστα πήγαν να το περάσουν ότι θα τον καλέσει η ΕΠΟ και όλα, που σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να τον αποκλείσει από το γήπεδο. Έτσι, και σήμερα έρχεται κλείσει από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα. Ναι. Έτσι. Με αφορμή μία δήλωση, η οποία εγώ δεν έχω καταλάβει αν έχουν καταλάβει τι είπε. Βασικά δεν ξέρω καν αν την έχουν διαβάσει. Δεν το κατάλαβαν, εσύ. Δεν ξέρω καν αν την έχουν διαβάσει και αν του έχει απασχολήσει. Δεν έχω καταλάβει τι εννοεί. Έτσι. Μα προφανώς και δεν έχουν καταλάβει. Στάθηκαν σε μία λέξη και. Και όπως είπε σε μία κουβέντα πρόσφατη ένας συνάδελφος, οι μοναδικοί οι οποίοι πρέπει να νιώθουν θυγμένοι από αυτή τη δήλωση είναι οι ναζιστές. Ναι. Έχει δίκιο. Ναι, ρε, δηλαδή, τι να πει, δηλαδή. Έχει δίκιο. Δηλαδή, εγώ, άμα ήμουνα τιμητής, ρε παιδί μου, και του Χίτλερ, όντως θα με είχε πειράξει. Ναι, θα με είχε πειράξει. Ναι. Δεν είμαι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες. Και ενώ στον ΠΑΟΚ στην αρχή δεν είχαν διάθεση
να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο. Μετά και το σημερινό, νομίζω ότι έχουμε ξεπεραστεί λίγο τα όρια. Και εκεί που λες ότι πάνω τους χτυπήσω με πολιτισμό, πρέπει λίγο να το κάνεις και στην άκρη και αυτό και να το δεις αλλιώς. Και επίσης, και νομίζω ότι αυτό κάνουν. Είναι και ένα άλλο κομμάτι πλέον, το οποίο έχει να κάνει και με τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα κερδίζοντας 30 παιχνίδια. Δεν γίνεται. Μακάρι να το κάνει. Έτσι. Δεν μπορεί να κερδίσει 30 παιχνίδια. Δεν μπορεί να το κάνει καμία ομάδα αυτό στο πλανήτη Γη. Ωραία. Και επειδή, όπως ξέρεις πολύ καλά, το γύρω-γύρω από τον ΠΑΟΚ επηρεάζεται πάρα πολύ από το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, Έτσι. Επηρεάζεται πάρα πολύ από το αποτέλεσμα. Όσο το αποτέλεσμα δεν είναι καλά και το γύρω-γύρω, ναι, πάμε όλοι μαζί. Μόλις έχετε ένα-δυο στραβά, έτσι, αρχίζει μετά η κρίνη εκεί μέσα. Η εσωτερική. Η γύρω-γύρω. Οπότε. Σήμερα το πρωί. Πρέπει κάπου να τη δράσει σιγά-σιγά. Σήμερα το πρωί αν άνοιγες λίγο ραδιόφωνο, λίγο τα σχόλια π.χ. στο site που είναι ενδεικτικά, ωραία. Ναι, ναι. Βλέπεις ότι ξεκινάει μια γκρίνια, παύλα κριτική, παύλα βάλτο όπως θέλεις, για τις επιλογές, για το rotation, για την εικόνα των συγκεκριμένων παιχτών. Αυτό κοίταξε να δεις, είναι φυσιολογικό. Εγώ σου λέω ναι, για το ότι μπορεί το αποτέλεσμα να επηρεάσει τη σκέψη και την κριτική και για το γύρω-γύρω. Κατάλαβες. Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω. Ήταν όλα αυτά ωραία. Από το μεσημέρι και μετά που βγήκε όλο αυτό το πράγμα και με τον Τσιμιτζόγλου και με τον Λουτσέσκου και όλα αυτά, όχι απλά έχει αλλάξει το κλίμα. Αν δεις τώρα, οι ίδιοι που το πρωί λέγανε αυτά τα πράγματα ξαφνικά έχουν συσπηρωθεί 10 φορές περισσότερο και είναι ρασβάν μαζί σου, είσαι ένας από εμάς, εναντιώθηκε, σε πολεμάνε. Γιατί βλέπεις ότι επηρεάζεται πάρα πολύ και ο δικός ο κόσμος από όλο αυτό. Δεν γίνεται να μείνεις να επηρεάζεσαι από όλο αυτό. Δεν γίνεται. Πέφτουν όλοι πάνω από αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν γίνεται και να μείνεις μένα, να επηρεάζεσαι από όλο αυτό. Ένας λόγος που δέχεται τέτοια επίθεση ο Λουτσέσκο έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ως ένα σημείο είναι ο μόνος που βγαίνει μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Όχι ως ένα σημείο, ο μόνος είναι. Ναι. Και ίσως αυτό είναι, ρεσί που... Ποιος είναι άλλος φωνή του ΠΑΟΚ για όλα αυτά που γίνονται. Από ναι, πέρσι. Δεν υπάρχει. Το σκεφτόμουν πραγματικά τις τελευταίες ημέρες και νομίζω καταλήγω εκεί ότι είναι τόσο μεγάλη η επίθεση και είναι τόσο μεγάλη αυτή η δίψα να το βγάλουν γραφικό και ότι λέει τα ίδια και τα ίδια και χωρίς λόγο. Γιατί ρε φίλε, αυτός μιλάει κάθε εβδομάδα. Αυτός μιλάει και αυτός τρώει όλο το να μην πω τι. Ναι, υπάρχει ένας άλλος. Ναι, να σου πω κάτι και εμένα, αν μου έκλειδε κάποιος τη δική μου τη δουλειά. Δεν θα έβγαινε εσύ να φωνάξει για μένα, θα έβγαινα και εγώ πρώτη να φωνάξω και τη δική μου τη δουλειά. Γιατί εμένα έκλεψαν τη δουλειά μου. Ναι. Απλά όταν το λέμε είμαστε γραφικοί. Τέλος πάντων. Αυτή η υπόθεση ξέρουμε πότε θα εκδικαστεί. Γιατί βγήκε σήμερα το ότι υπάρχει αυτή η δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, αλλά δεν βγήκε και η ημερομηνία. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Ναι, ημερομηνία δεν έχουμε, αλλά αυτά συνήθως πάνε γρήγορα. Okay. Και κοίτα, άμα δεις τα αντανακλαστικά που υπήρξαν τώρα, δεν αποκλείεται την επόμενη μέσα, όχι την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω Δευτέρα, Τρίτη αν θα πάει. Ναι. Δεν έχουμε ημερομηνία για να μην πούμε κάτι που δεν ισχύει. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι άμεσα γίνονται αυτά. Δεν τραβάνε δηλαδή πολύ. Mm-hmm. Καλά, εννοείται ότι από το πρωί υπήρχε και πρόβλεψη για ενδεχόμενη τιμωρία που έλεγε από χρηματικό πρόστιμο 20 έως 40.000 αν υπήρχε μετά υποτροπή ότι θα είχε και 3 μήνες απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους. Το δεν μπορεί να το κάνει. Γράφηκε κάπου. Γράφει κάπου ακόμα και για αφαίρεση βαθμών από τον ΠΑΟΚ. Και λέω ναι, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να είχε να πούμε ένα -2. Αλίμονο. Ορίστε. Ναι. Ναι, εντάξει. Γράφτηκαν επειδή με αυτά τα πράγματα, γιατί κάποιοι είναι τόσο βιάζονται πάρα πολύ να. Εγώ το ξαναλέω, για τους φίλους του ΠΑΟΚ, επειδή δεν μπορεί η ομάδα να κερδίσει 30 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Έχει μπροστά στον Ολυμπιακό. Έχει να παίξει την 5η στη Λευκορωσία με την Πάτε Μπόρσοφ, που είναι παιχνίδι πολύ σημαντικό για το Europa League. Ωραία. Όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το Λουτσέσκο και το όλο το γύρω-γύρω είναι ένα κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι το αγωνιστικό. Έτσι. Το ένα, δεν ξέρω, μέσα στην ομάδα μπορεί και να την πειράζει. Αλλά τον κόσμο που διαβάζει, βλέπει, καταλαβαίνει, φιλτράρει, όταν έρθουν τα στραβά, πρέπει να είναι ακόμη πιο έτοιμος να διαβάζει, να καταλαβαίνει και να φιλτράρει τι διαβάζει, τι ακούει και τι βλέπει. Σωστό. Έτσι, πολύ σωστό αυτό. Γιατί δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει να πηγαίνει τρένο σε όλες τις διοργανώσεις, να κερδίζει παντού, ωραία, και να πάρει πρωτάθλημα με 30 νίκες. Έτσι όπως γίνεται το πρωτάθλημα, έτσι όπως πηγαίνει, στο τέλος θα χρειαστεί αυτό για να το πάρει. Φυσικά. Θα χρειαστεί αυτό στο τέλος για να το πάρει. Έτσι. Δεν γίνεται να το κάνει.
Θα έχει και απώλειες. Θα έχει και διάστημα χρονικό το οποίο δεν θα στρίβει. Α, τώρα είναι σε μια τέτοια κατάσταση περίπου, λέω εγώ. Αλλά και κερδίζει. Έτσι. Θα έρθουν και στραβά αποτελέσματα. Θα έρθει και μια γκέλα με Τούμπα, λέω εγώ. Στο ποτάθλημα. Ναι. Σε εμά που δεν το περιμένει. Να φιλτράρει λίγο ρε φίλε αυτά που, εκεί, που σου περνάνε. Εκεί θα ακούσει ακόμα περισσότερα. Από όλου αυτού. Εκεί ναι. Είναι το θέμα τι κάνει. Και το πόσο συσπηρωμένο είσαι και πόσο είσαι έτοιμο. Όλοι, και δεν μιλάω μόνο για τον κόσμο και γύρω-γύρω, μιλάω και για μέσα στην ομάδα. Τέλος πάντων. Εκεί πρέπει να δείξεις ότι νιώθεις πλέον. Ναι. Okay. Υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις του στην Ρουμανία και πάλι σήμερα, τώρα το απόγευμα. Εκεί μίλησε κυρίως για τη σχέση του με τον Ιβάν Σαββίδη και σαν άνθρωπο και σαν ιδιοκτήτη. Είπε ότι είπε και ένα σκηνικό πολύ ωραίο ότι όταν είχε φύγει από την Ξάνθη είχε συναντήσει έναν άνθρωπο και του είχε πει ότι κάνει πάρα πολύ άσχημα που δέχτηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ γιατί σε δύο μήνες του έλεγε ότι θα αποτελέσει παρελθόν από εκεί πέρα γιατί υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που τρώει προπονητές εισαγωγικά. Και λέει ο Λουτσέσκο ότι εκείνη τη στιγμή απόρρισα, μετά όντως είδα ότι ναι πριν από μένα υπήρχαν πάρα πολλές αλλαγές, αλλά είπε ότι υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης βαθιά με τον Ιβάν Σαββίδη, ότι είναι ένας άνθρωπος ευαίσθητος και που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτή την ομάδα. Καταρχάς πλέον νομίζω δεν μπορεί να δουλέψει πουθενά άλλο στην Ελλάδα. Όταν έρθει η ώρα να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι. Το σκεφτόμουν και αυτό και λέω εντάξει, ξεκάθαρα ο άνθρωπος έχει κλείσει κάθε πόρτα νομίζω στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον δεις κάπου αλλού. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων, γενικότερα. Μίλησα έτσι για τον Ιβάν Σαββίδη, ήταν μια ωραία διαφορετική συνέντευξη και από εκεί πέρα προχωράει νομίζω και αυτός, γιατί εντάξει κατά ψέματα σημασία έχει πρώτα το παιχνίδι της Κυριακής, μετά στην Πάτε το παιχνίδι την Πέμπτη. Θύμισε μου λίγο μετά. Οπότε δεν υπάρχει τώρα. Θύμισε μου λίγο αγάπη, είναι Ολυμπιακός, μετά είναι Πάτε και μετά. Πάτε, Απόλλωνος Μύρνης. Στην Τούμπα. Κυριακή 6 και 4 στην Τούμπα, ναι. Και μετά έχει διακοπή. Την επόμενη Κυριακή. Δεν κάνω λάθος. Ναι, διακοπή. Okay. Και μετά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι διακοπή είναι ο Άρης. Ναι. Ναι, 21 Οκτωβρίου. Σήμερα που μιλάμε παίρνω δύο ισοπαλίες με νίκη, να ξέρεις. Σήμερα που μιλάμε. Ολυμπιακό. Ολυμπιακό. Μπάτε και Απόλλωνας Μύρνης να κερδίσεις. Τις παίρνω. Ρε Νίκο, ξέρεις τι, με την Μπάτε, οκ, και το Χ. Αλλά είσαι δύσκολα μετά. Γιατί ρε. Να μου πεις έχεις τη Βίντη μετά. Πάρεις δύο μάτς με τη Βίντη ρε και μετά την Μπάτε στην έδρα σου. Να μην χάσεις πρέπει εκεί. Κοιτάμε κάθε μάτς σε χωριστά και τώρα θα κάνουμε ταμείο. Αγάπη, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλή σας συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από την Αγάπη Γαβριλίδου και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Συμμετείχε πολύ ποτέ. Ήταν λίγο έτσι ανάλυση λίγο της κατάστασης. Νίκο Παπαδόπουλε. Στοίχημα.gr μαζί μας, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Σε στοίχημα κάθε μέρα μπορείτε να βρείτε καλύτερες αποδόσεις, μεγαλύτερη γκάμα αγώνων. Μπορείτε να καταλάβετε κάθε μέρα με τις πάρα πολλές επιλογές που διαθέτει και ειδικά σε ημέρες με ευρωπαϊκά παιχνίδια, είτε σε διοργανώσεις του UEFA είτε στα πρωταθλήματα. Στην στοίχημα.gr φυσικά έχετε την επιλογή του Cash Out. Έχετε φυσικά, μπορείτε να βρείτε live stream μέσω της πλατφόρμας της στοίχημα.gr τα παιχνίδια. Έχετε πάρα πολλές επιλογές. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να μας πει ο Νίκος εδώ και τα του Άρεος. Επιστρέψαμε λίγο 107,4 στα 10 λεπτάκια μετά από τις 11. Είναι ο Γιάννης Παραπονιάρης από το Νίγκαλου Σκουλ, αύριο στις 7.30 ώρα. Λοιπόν, έχουμε και αυτό. Έχει νόβα ρε φίλε. Άρης Μνίσνη, Νίσνη Νόβγκορντ. Λοιπόν, FM και ενώ. Ο ΠΑΟΚ παίζει τον μπάσκετ κάτι φιλικά, καθαρίσκα λίγο. Και όλο κάτω τραυματίζει το. Άρης παίζει επίσης, δεν τραυματίζει κανένας. Τι γίνεται φίλε. Ούτε τραυματισμό δεν έχει. Ο Λάκη χτύπησε μετά από δύο μέρες, ήταν οκ. Σκυλή, δεν καταλαβαίνει. Καλά, ο Λάκη είναι σκυλή, οκ. Είναι όντως, αυτό είναι αλήθεια. Και πέρσι πάθανε κάτι τέτοια και μετά από μια μέρα ήταν κομπλέ. Έσκαγε σαν το καρπούζι κάτω και μετά ήταν συγκορώνα και έπαιζε. Δεν καταλαβαίνει. Okay. No pain. Λοιπόν, FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μιλάμε φυσικά και στα social media. Βεβαίως, Instagram, Facebook, αν και μοσχοβήσω στον πάρκο λίγο το Facebook, γιατί λέει ότι έχει μαζευτεί πολύ πράγμα εκεί πέρα, ενώ το Instagram είναι πιο τέτοιο. Λοιπόν, χειρόνα... Εκεί έχει ό,τι να είναι, αλλά... Αλλά εντάξει. Χειρόνα Μπέτις, εκεί είναι πιο ελεγχόμενο. Χειρόνα Μπέτις 0-0 στην La Liga στο 10ο λεπτό. Στην Σέρια Α, Έμπολη Μίλαν 0-1 στο 54 βρισκόμαστε. Το γκολ της Έμπολη προηγείται. Βεβαίως. Στο κύπελο του Βελγίου, Άντερλεχτ Σεν Ζιλουάζ 0-1. Άντερε! Ναι, η έκπληξη στο 71. Στη Γαλλία, Λεμάν
και βγει Γουέν 2-0. Στη Γερμανία δεύτερη. Απλά σου λέω πήγαινε, ρε φιλέ. Δεύτερη κατηγορία. Γκρόιτερ Φίρτ, Αμβούργο 0-0. Πολύ ωραία. Αμβούργο. Η πρώην ομάδα σε αυτήν την οποία διατέλεσε αρχηγό ο Μεργκίμ Μαύραη. Ο Μεργκίμ. Λοιπόν, άλλοι τον λένε μεταξύ. Μεργκίμ, Λαντζόρι. Λοιπόν, άλλοι τον λένε Μεργκίμ, άλλοι τον λένε Μεργκίμ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και μια που είπαμε για Μεργκίμ Μαύραη, να πάμε και στα του Άρεφα. Ακούσαμε την Αγάπη Γαβριλίδη να μας αναλύει κυρίως για Λουτσέσκου. Να πω μια σπάσα στο Άρη ότι απογοητεύτηκα χθες με Τάσο Κολίτζα, τον οποίο τον έχω πολύ ψηλά στη μεταδόση. Ίσως ο Δίας. Από τους κορυφαίους με τον Δίας, ρε φίλε. Τον έλεγε είναι μίχρονο Δίας. Εντάξει, όλοι το έχουμε πάθει, είναι η αλήθεια. Οκ. Okay. Ωραία. Ναι. Αλλά ρε Τάσο Κολίτζα. Ναι. Εσύ είσαι, ρε φίλε, κορυφή. Και έχει ανέφερε. Εντάξει, λάθη γίνονται από όλους, ξαναλέω. Απλά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Όταν... Και η ατυχία, ρε φίλε, το βάζει τον γκολ. Αυτό που δεν έχει πετύχει. Είναι δυνατόν. Ήταν κακό. Ήταν κακό. Και πώ το λένε. Έχει βγει και η φωτογραφία σήμερα με τον Λουτσέσκου. Θε σε ντούμπα που λέει για μένα το έβαλε ο Ντίας. Να είδε. Είναι πολύ καλό ο Τάσο Κολίτσα τώρα, πέρα από την πλάκα. Αλλά ρε φίλε, πώ πέτυχε εσύ τώρα τέτοιο σχετικό. Ένα ημίχρονο και δεν είναι μόνο η φάση του γκολ. Όντως όλο το ημίχρονο και λέω ρε, ποιο είναι ο Ντίας, ποιο είναι ο Ντίας, θα έχει και Ντίας ο Άρης. Ωραία. Βάζει και τον γκολ ρε, εσύ λέω, δεν μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Αλλιώς λέει και το άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, Ντίας είναι νομίζω το μεσαίωμα του Κουέστα. Τέλος πάντων, έφαγε αυτό το κόλλημα. Anyway. Ξαναλέω ότι όλο το έχουμε πάθει, έτσι. Καλά, έχει ξεχάσω εγώ ένα πάω Κέρκυρα ποδοσφαιρικό παλιό. Που έπαιζε ο Βενέτης ένα ημίχρονο στο Κέρκυρα και δεν είπε και Βενέτης που δεν άμεσα στο γήπεδο. Εντάξει. Σιγά τώρα. Okay. Για πες. Εγώ χάνει το άλλο το επικό. Εντάξει, πλέον μπορώ να το πω. Εσύ έχει ζήσει και μεγάλη στιγμή σε αυτό. Εντάξει, εντάξει έχει ζήσει τώρα και πράγματα φοβερά. Ήταν μάτς γάμα εθνικής. Ναι. Όχι, ήταν πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική. Okay. Εγώ ήμουν απλώς σε μια φάση, επειδή μου βαρύνει τη ζωή μου. Δηλαδή ναι. Πήγαινα στο κήπεδο καθαρά από Αγκαρία. Λέω δεν γίνεται κάποιο να τελειώνει αυτό το μαρτύριο. Να επιστρέψουμε εκεί που πρέπει. Λίγο να βγάλουμε λίγο γούστο, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Και ήταν ένα παιχνίδι στο Μικελίδη. Ναι. Και ήμουνα τόσο στα χαμένα. Και φωνάζω γκολ. Βάζει γκολ ο Άρης, φωνάζω γκολ. Αποκλειστικό. Φωνάζω γκολ. Αποκλειστικό, ε. Όχι, 2-0. Και ήταν πόσο. Ήταν το πρώτο. Εντάξει, ρε φίλε. Καλά, και ο Θαναϊλάκης δεν έλεγε την άλλη φορά σε κάτι μάθημα του Ολυμπιακού. Τι έλεγε. Δεν θυμάμαι. Πού ήταν. Champions League ήταν πέρσι, Europa League, δεν θυμάμαι. Και κάτι ανάλογο είχε κάνει. Και το συνειδητοποιώ. Ο Θεός θα είναι ηλέξη. Σε δέκατα του δευτερολέπτου, παιδί μου, και το λέω σαν τι 2-1. Εντάξει, παιδί μου, οκ. Λοιπόν. Συμβαίνουν αυτά. Πάμε στον Άρη. Ναι. Νομίζω ότι του άφησε μια γλυκό πικρή γεύση το παιχνίδι. Με πολύ κλισέ ατάκα μπαίνω. Του άφησε γλυκό πικρή γεύση. Λοιπόν, 27 χρόνων άνθρωπο. 27,5 σχεδόν 28. Ρε φίλε. Του άφησε γλυκό πικρή γεύση. Ναι, 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 ναι. Και του... Ωραία, θα το ξεκινήσω αλλιώς. Άντε, μπράβο. Σκράτς. Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή. 3-2-1, κάμερα. Λοιπόν, το ταμείο... Είναι μείον. Όχι, είναι συν. Άλλο ταμείο μπορεί να είναι. Ωραία. Λοιπόν, είναι συν για τον Άρη. Κοίτα, δεν πεζότανε πρόκριση, δεν πεζότανε κάτι, ρε παιδί μου. Το έπαθλο, ας πούμε, εισαγωγικά. Δεν υπήρχε κάποιο έπαθλο. Εντάξει. Ναι. Το ταμείο για τον Άρη είναι συν. Από το θεσινό παιχνίδι. Πρωτίστως για ένα λόγο. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Διότι η ομάδα το περασμένο Σάββατο έφερε ένα αποτέλεσμα που ήταν άγνωστο σε φιλικά και επίσημα παιχνίδια, μια ήττα στα Γιάννα και με κακή εικόνα μάλιστα. Δηλαδή δεν είχε να διαχειριστεί μόνο ένα άγνωστο αποτέλεσμα, είχε να διαχειριστεί και μια κακή εμφάνιση. Για μένα το σημαντικό είναι ότι ο Άρης κατάφερε μέσα σε λίγα 24 ώρα και σε ένα ντέρμπι, άσχετα από την κρινότανε κάτι, ντέρμπι είναι πάλι το ΠΑΟΚ Άρης. Ό,τι και να είναι, υπάρχει πάντα αυτό το γόητρο. Ο Άρης κατάφερε και αντέδρασε. Έδειξε τα ανακλαστικά ως ομάδα. Και οι παίχτες και ο προπονητής. Γιατί ο Ερέρα, όσο ντεφορμέ ήταν στο παιχνίδι με τον Μπαζιάννα, άλλο τόσο φορμαρισμένος ήταν χθες προπονητικά, διότι προσάρμοσε το παιχνίδι του πολύ καλά πάνω στον αντίπαλό του. Έτσι, με το 4-3-3, το οποίο το λέγαμε ότι υπάρχει σαν σκέψη και τελικά το είδαμε και στην πράξη από τον προπονητή του Άρη. Πήρε το κέντρο από τον ΠΑΟΚ με το Σιώπη. Τον Ματίγια που ίσως να ήταν και μπορεί να ήταν αθόρυβος, αλλά ίσως να ήταν και ο κορυφαίος του Άρη χθες στο παιχνίδι. Ναι, αλλά αυτός δεν κάνει το λάθος στο παιχνίδι. Ο Σιώπης το έκανε. Α, όχι, ο Κολάς το έκανε. Ο Κολάς το έκανε και το λάθος. Ναι, και ο Σιώπης που χάνει την μπάλα και γίνει το πέναλτι. Λοιπόν, ναι, ο Σιώπης ο πρώτος ημίχρονος δεν ήταν καλός, είχε κάποια λάθη πολύ επιπόλαια. Εκεί προς το τέλος άρχισε να ανεβαίνει. Και παίχτες που δεν μάσαν, να το πω έτσι, από τον γκολ του ΠΑΟΚ, γιατί. Για να τα λέμε όλα, έτσι. Είναι αυτό που έλεγε πριν και ο Νίκος. Και το θυμήθηκα πάλι. Ο Άρης τα τελευταία χρόνια στην Τούμπα. Τα τελευταία χρόνια πρώτη τριετίας.
Λοιπόν, πήγαινε μια πολύ κακή νοοτροπία. Λοιπόν, δεν είχε αυτή την νοοτροπία χθες. Ο Άρης δεν αντέδρασε όπως μπορεί να τη δούλεψε. Παιδί μου, ήρθε για να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν είναι ούτε δεν σου πω, δεν είναι θέμα τακτικό. Είναι θέμα νοοτροπίας. Ναι, αυτό σου ότι λέω. Λέει εντάξει, μείναμε ένα 0. Μείναμε ένα 0 πίσω με στην Τούμπα με τον Πάουκ. Εντάξει, πάμε να παίξουμε να το πάρουμε. Θα παίξει κανονικό ποδόσφαιρο. Και ο Άρης μετά τον γκολ του Πάουκ ήταν καλύτερο. Γιατί ανέβασε τις γραμμές του. Πίεζε σε πιο σωστούς χρόνους. Νορμάλ, κανονικά πράγματα. Ήταν πιο αποτελεσματικό το pressing του. Κάποιες φορές προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, του ψιλοβγήκε. Κάποιες δεν του βγήκε. Είναι το build-up του Άρη από τον τερματοφύλακα είναι ακόμα λίγο work in progress. Δεν, μπορεί να, δεν το έχει φτάσει ακόμα αέρα στο σημείο που θέλει. Γιατί μπαίνουν συνέχεια νέοι παίχτες στην ομάδα κιόλας. Εντάξει. Καλά, και δεν έχει τη συνοχή, ρε φίλο. Και δεν έχει και τη συνοχή. Και το λέγαμε και με τον Νίκο προχθές και θα το πω και πάλι. Νομίζω ότι το γεγονός ότι στις προπονήσεις δεν δοκιμάζει δεκάδα δεν το βοηθάει στο κομμάτι της συνοχής. Εντάξει. Αν του βγει μέσα στη χρονιά, καλώς. Από αυτούς που παίζουν, όλοι ναι. Τώρα δεν έχουν έρθει φέτος. Όλοι σχεδόν. Σύν ότι στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι ήταν, νομίζω ότι εκεί πέρα πήρε εντελώς τον έλεγχο του παιχνιδιού. Με ξέρεις εκεί πέρα ένα δεκάλεπτο που είχε ο Πάουκ με πίεση λίγο εκεί πέρα στην αρχή και τη φάση του Πέλκα από το λάθος του Κολάσο. Και ειδικά από τη στιγμή που πήρε και το αριθμητικό πλεονέκτημα με την αποβολή. Την πολύ. Δεν την πω βλακία. Ευλακία ήταν τώρα αυτό του Κίτσιου. Είχε περισσότερους χώρους να εκμεταλλευτεί. Άρχισε να παίζει πιο ορθολογικά και να του βγαίνει το παιχνίδι χτίζοντας από πίσω την επίθεσή του και όχι βγαίνοντας στην επίθεση μέσα από κλεψίματα αφού πρέσαρε ψηλά και αποτελεσματικά. Έδειξε μέταλλο. Δεν μπορεί να είναι κλισέ, αλλά για τον Άρη όντως είναι πραγματικότητα χθες. Έδειξε μέταλλο και χαρακτήρα σαν ομάδα. Με τον τρόπο που αντέδρασε όταν ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, με τον τρόπο που αντέδρασε μετά την ήττα στα Γιάννα και με τον τρόπο που διαχειρίστηκε και το παιχνίδι, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να κερδίσει. Αν, και εδώ πάμε στα αρνητικά του χθεσινού παιχνιδιού, αν εκμεταλλευόταν πιο σωστά τους χώρους που του έδωσε ο ΠΑΟΚ, δεν το έκανε για μένα και φάνηκε αυτό. Ο Ερέρα έκανε, αυτό που παρέλειψα να πω πριν για τον Ερέρα, ότι έκανε σε πολύ σωστούς χρόνους αλλαγές και ήταν αλλαγές με σκεπτικό και στοχευμένες. Εγώ, εντάξει, δεν είμαι στον πάγκο του Άρη, αλλά αν ήμουνα, θα έβαζα πιο νωρίς τον Τιγκινή. Και σου λέει ο Ερέρα που είναι προπονητή στην εκεί. Με τον Τιγκινή, τον θέλω την Κυριακή με τον, Αστέρα Τρίπολη. Θα σου είπα να τον βάλεις από το 45. Είναι φρέσκος. Βάλ τον στο 70 okay. Για να έχεις ένα δεκάλεπτο εξτρά να χτυπήσεις στο ανοιχτό γήπεδο γιατί ο Πάουκ σου άφηνε χώρους πάλι. Και με ένα παίχτη παραπάνω στην επίθεση. Γιατί όταν μπήκε ο Τιγκινή, ο Άρης γύρισε 4-2-3-1. Μπορεί και ο Ερέρα να είδε στα νούμερα του, τι είναι στα κόκκινα. Γιατί για αυτό αργά δεν ήρθε. Όχι, αυτό στην αρχή ήταν. Στην αρχή. Δεν okay. Okay. Μπορεί να τον είδε ότι είναι στα κόκκινα, ξέρω. Ναι, εντάξει, κάνει τον αντίλογο. Ναι. Παράδειγμα, εντάξει, ναι. Σίγουρα. Γιατί αυτά που ξέρει ο προπονητής, όλοι οι άλλοι. Σίγουρα, σίγουρα. Δεν τα ξέρουν. Εντάξει, όσο ρεπορτάζ να κάνουμε, με όσοι και αν μιλήσουμε, ποτέ. Δεν μπορεί να φτάσουμε στο βαθμό γνώση του προπονητή πάνω στα θέματα τη ομάδα. Ποτέ. Γι' αυτό και οι εκτιμήσει και η κρίση που κάνουμε είναι κατά προσέγγιση. Και του έδεσε του Άρη την ψυχολογία για να πάει και σε μια δύσκολη διάδα αγώνων. Για να πάμε λίγο και στην επόμενη μέρα του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ. Ανοίγοντας έτσι μια παρένθεση όσον αφορά ατομικά κάποιους ποδοσφαιριστές που είδαμε έτσι για πρώτη φορά βασικούς όπως ο Σιώπης προσαρμόστηκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο δεν πατούσε τόσο καλά, τουλάχιστον στα πρώτα 25-30 λεπτά. Ο Μαύραη για ντεμπούτο και ενώ δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος νομίζω θα πήγε αρκετά καλά. Πιέστηκε κιόλας. Πιέστηκε σε κάποιες. Ο Καρέλης τώρα ήταν εκτός αγώνα, ρε φίλε. Ήταν εκτός αγώνα, ρε φίλε, και ο Μαύρη εκεί πέρα τον περιόρισε καλά. Αυτό σου λέω. Δεν πιέστηκε, δεν πέρασε, ας πούμε. Δεν έκανε κάποιο λάθος. Πήγε σε σταθερές, πήγε σε σίγουρες επιλογές. Συνεργάστηκε καλά με τον Βέλεθ για πρώτο του παιχνίδι. Και νομίζω ότι η διακοπή θα τον βοηθήσει για να εμφανιστεί ακόμα πιο έτοιμος στον τέρμι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ αυτή την φορά. Είναι πολύ πιθανό να το δούμε και στην δεκάδα της Κυριακής, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Θα περιμένουμε και την αυριανή και τη μεθαυριανή προπόνηση. Το Σόουζα είδαμε σε ένα νέο ρόλο που ανασταλτικά του βγήκε και ήταν καλός. Επιθετικά δεν ήταν και θέση τέτοια, δεν μπορούσε ως δεξιός μπακ να γεμίσει σωστά μέσα στην περιοχή. Δεν έχει και τεχνική για να το κάνει. Βρέθηκε σε μια καλή φάση όπως μπορούσε το τελείωσε καλά. Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να περιμένω το Σόζα και να το κατηγορήσω γιατί δεν το έβαλε εκεί πέρα. Άτυχος, θα μπορούσε να πάει λίγο πιο κάτω μπάλα και να κάτσει μέσα. Σίγουρα, ναι. Τον άλλον είχαμε. Εντάξει. Για τον Γκάμα είπαμε θα κάτσει δύο εβδομάδες εκτός. 15-20 μέρες περίπου θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Ο Ματέο δικαιώνει για ακόμη μια φορά τους ανθρώπους του Άρη που τον έφεραν.
είναι ακόμα λίγο απίθαρχος τακτικά σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Το περιόρισε σημαντικά βέβαια νομίζω χθες κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αλλά έχει μια ποιότητα η οποία φαίνεται και έτσι σαν ένα γενικό τελευταίο σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι είναι αυτό που λέγαμε ότι ο Άρης για πρώτη φορά θα βρει μια ομάδα που θα το δώσει χώρο και θα μπορεί να παίξει πιο ελεύθερα και σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό το οποίο θέλει να παίξει. Και το κατάφερε με τον ΠΑΟΚ χθες. Τώρα η επόμενη μέρα έχει ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Αστέρα. Καλή ομάδα και ο Αστέρας. Καλή ομάδα ο Αστέρας. Είναι στην κατηγορία των πολύ επικίνδυνων αγώνων για τον Άρη μέσα στην έδρα του. Γιατί ο Αστέρας και αυτός καίγεται για βαθμούς. Είναι μία από τις ομάδες με τις οποίες ο Άρης καίγεται, ρε. Πέμπτη αγωνιστική είναι, ρε. Θα κοντράρει. Επειδή έχει μείνει πίσω. Έχει μείνει πίσω, ρε φίλε, γιατί έπαιξε με ΑΕΚ Ολυμπιακό ΠΑΟ. Γι' αυτό θέλει τώρα να καλύψει το χαμένο έδαφος. Θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος. Λοιπόν. Έτσι όπως είναι το πρόγραμμα φέτος. Θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος αυτή τη στιγμή. Είναι δύο ομάδες που θα μονομαχήσουν εισαγωγικά για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Και είναι και ένας ακόμα λόγος που το παιχνίδι της Κυριακής είναι πολύ σημαντικό. Για τον Άρη, όπως σημαντικό είναι και εκείνο με τον Πανιόνιο. Γιατί για τον Άρη αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι να πάει με την καλύτερη δυνατή συγκομιδή βαθμών μέχρι τη διακοπή, πριν έρθει μια τριάδα αυτή, πολύ τριάδα δύσκολο να αγώνουν ντέρμπι. Έτσι, ναι, θα την περάσουν όλοι. Με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Αν ο Άρης είναι σοβαρό και δώσει μια συνέχεια στην χθεσινή κουβέντα, νομίζω ότι εύκολα δύσκολα θα κερδίσει. Βέβαια, ο Άρης έχει να διαχειριστεί την απουσία του Γκάμα για πρώτη φορά φέτος. Εντάξει, ο Άρης νομίζω ότι από όντως και τον Πορτογάλο την Κυριακή μπορεί να αποδείξει, έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν είναι μια ομάδα one man show. Τι είναι one man show, ρε. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι ο Γκάμα ήταν καλός. Λέω εγώ. Δεν ήταν κακός. Είχε στιγμές ποιότητας. Ναι, περιμένεις το κάτι παραπάνω. Ναι, είχε στιγμές ποιότητας ο συγκεκριμένος. Εντάξει, τώρα το ποιος φοράει άλλος υπερβολικός. 0-3 η Σέντσι Λουάζ μέσα στην Άντερλιχτ. Ρε φίλε με το κασκόλ. Δηλαδή, άμα θα πας σε ρεπορτάζ πάγκου Δεκέμβριο μήνα, τι θα φοράς. Στολή τέτοιου. Και όχι κασκόλ λεπτό. Πολύ σιλήρο πυρνικό. Φίλε, πρέπει ή τώρα να το πει το κασκόλ ή κάποιος να το τόπλεξε τώρα και να ήθελε πάρα πολύ να το βάλει. Ναι, ο συνάδελφος. Και σου λέει σήμερα κάνει κρύο, θα το βάλω. Μπορεί να έχει 8 βαθμού Κελσίου εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων. Άλλο αυτό. Υπερβολικό τώρα. Σεπτέμβριο είναι με κασκόλ. Συνάδελφε. Είναι λίγο τούμα. Και τέτοιο κασκόλ. Λοιπόν. Κανένα λεπτό πάει και έρχεται. Αν έχει το λεμουδάκι σου. Τώρα το ποιο είναι αντικαταστάτη του Γκάμα. Από αύριο νομίζω ότι θα μπορούμε να αρχίσουμε να. Θα βρεθούμε σε καλύτερη θέση σίγουρα να πούμε κάποια πράγματα. Τι επιλογέ έχει. Κοίτα, έχει το Μαρτίνε. Ο οποίο βέβαια. Αυτό είναι ο Νίκο Μαρτίνε. Ο Νίκο Μαρτίνε, ναι. Είναι πιο έτοιμο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. 0-1 Μπενφίκα στην Πορτογαλία. Τελείωσε ο Ολυμπιακός, έτσι 1-0 το Λεβαδιακό. Ωραία. Με τον γκολ του Μάνου, του πρεμπέκ του Όφη. Εντάξει, ο Μαρτίνες ρε φίλε είναι ένας μεσοεπιθετικός. Δηλαδή είναι παίκτης άξονα. Όχι, στη φάση εννοώ είναι σωματικά, ρε παιδί μου. Είναι σε φάση για να μπει να παίξει, ξέρω εγώ, 60 λεπτά. Ένα 60 λεπτά νομίζω το έχει. Okay. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό ποιοτικό παίκτη. Είναι ποιοτικό, είναι παίκτη που. Αλλά αυτό δεν φίλε πιο πολύ του άξονα, εγώ νομίζω ότι είναι. Κοίτα, ναι. Παρά πλάγια. Μπορεί να παίξει πλάγια και να συγκλίνει τον άξονα. Και αυτό γίνεται. Ναι, okay. Εντάξει, στο φιλικό που τον είχαμε δει για παράδειγμα τον Αγροτικό Αστέρα, ο Ρέγα 45 λεπτά τον είχε στα άκρα. Όχι πάνω στον Ασβέστη, τον έβαζε να κλείνει προς τα μέσα. Okay. Λοιπόν, υπάρχει ο Μαρτίνης και τα εξαρτάται και από το σύστημα που θα επιλέξει. Γιατί αν παίξει με 4-3-3, όπως παίξει στην Τούμπα, μπορεί να βάλει τον Τιγκινί με τον Ματέο στα άκρα και τον Γιουνί στην επίθεση. Uh-huh. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Αν παίξει τώρα με 4-2-3-1, πρέπει να ρίξει έναν ακόμα. Μπορεί βέβαια να παίξει με 4-2-3-1 και να βάλει τον Κολάσο πίσω από τον Γιουνί. Τον Τιγκινί με τον Ματέο ή να βάλει τον Κολάσο στα αριστερά, τον Ματέο στα δεξιά και τον Τιγκινί πίσω από τον Γιουνές. Ο Μπάσα λογικά θα επιστρέψει στην εντεκάδα. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα γίνει και με τον Τζανακάκη, που έμεινε εκτός από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα φανεί αν θα παραμείνει ο Μαύραη ή αν θα επιστρέψει ο Δηλυζήσης. Ο Δέλη. Ο γνωστός και ως Δέλη, ο οποίος ήρθε χθες βέβαια στην Τούμπα. Εντάξει, με την αποστολή. Θα περιμένουμε νομίζω αύριο και μεθαύριο να δούμε πώς το σκέφτεται ο Ερέρα. Στο βαθμό που μπορούμε και εμείς να αντλούμε αυτές τις πληροφορίες, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι είναι, κρατάει τα κλειστά τα χαρτιά του Ερέρα στα όρια της μυστικοπάθειας στις προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάτι άλλο από τον Άρη. Ήταν ήσυχη ημέρα με χαλάρωμα για όσους αγωνίστηκαν χθες, κανονική προπόνηση για τους υπόλοιπους. Τον Ερέρα να δίνει συγχαρητήρια φυσικά στην ομάδα για την εμφάνισή της, τονίζοντας ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν κιόλας.
το παιχνίδι. Είπαμε για τον Κάμπ που υποβλήθηκε σε μαγνητική. Θα κάτσει 2 εβδομάδες οριστικά εκτός. Χάνει τα επόμενα 2 μάτς. Θα επανέλθει για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την 7η αγωνιστική. Αυτά σε γενικές γραμμές για την ομάδα. Νίκο Μοσχοβίτη. Okay, από Αστέρα έχεις τίποτα από απουσίες, από θέματα, από προβλήματα ή δεν έχουμε? Ναι, επιστρέφουν κιόλας γιατί από ό,τι διάβαζα ο Παντελίδης ξεκούρασε αρκετούς στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Απόλλωνα Σμύρνης και επιστρέφουν αρκετοί φρέσκοι στο παιχνίδι με τον Άρη. Okay. Φάνηκε δηλαδή και αυτός ότι, εντάξει, όπως και περισσότεροι νομίζω, το μυαλό τους σε αυτή την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου το είχαν στο πρωτάθλημα και όχι τόσο στο... στο κύπελο. Ο κύριος Κουμπαράκης ορίστηκε να διευθύνει το μάτς. Κουμπαράκης. Κουμπαράκης, τον έχει πετύχει όρεξη στη Γάμα Εθνική. Το συγκεκριμένο. Ναι. Ο κύριος Κουμπαράκης. Αυτά, εντάξει, διαβάζω, ρε φίλε, εδώ πέρα, ότι ο Ρονάλντο λέει, ο Κριστιανό Ρονάλντο γνωστός, όχι παλιός, λοιπόν, βγάζει, λέει, για κάθε ανάρτησή του στο Instagram 641.000 ευρώ. Ναι, μην τα πιστεύεις αυτά, μωρέ. Δηλαδή αυτός τώρα έχει κάνει μία πριν 4 ώρες. Έχει κάνει μία πριν 2 ώρες. Έχει, ναι, δηλαδή σήμερα με βάση αυτό τον αριθμό. Άσε, ρε. Με βάση, αν ισχύει, εγώ σου λέω. Έχει καθαρίσει, ρε φίλε, 1,3 περίπου. Δεν τρώω από αυτά. Δεν τρώω. Τζόνι, βάλει λίγο, ρε φίλε, και Κοσμοτέ 4 που έχει πρεμιέρα Λίγκα Εντέσα που θέλει να δει ο φίλο εδώ πέρα. Μπαρσελόνα, Γκραν Κανάρια. Να έχουμε να βλέπουμε γιατί δεν βασιλετικό εδώ φίλο ξενάδελφο. Λοιπόν, έχεις δει τι έγινε στο ΆΚΑ σήμερα για το Παύλος Γιαννακόπουλος? Είδα, φίλε, και μέχρι και εγώ δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, λέμε. Άρε, Θανάσα, ρε. Α, δεν είναι εδώ, ρε φίλε. Για πάνε σε κανένα άλλο. Για προχώρει λίγο, Τζόνι, προς τα κάτω. Να σου πω κάτι. Προχώ. Εδώ είσαι. Ωραίος. Επειδή έτυχε να πετύχω στο Instagram ένα live video, ναι, ναι. Μέχρι και εγώ δηλαδή, που είμαι ουδέτερος, ας πούμε. Ναι. Δεν μπορείς να μην νιώσεις κάτι όταν βλέπεις, ρε παιδί μου, όλη αυτή την τελετή για έναν άνθρωπο. Θανάσαι, οποίος... μόνο το Θανάσαρο που βλέπεις τελείωσε. Ναι, 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 ναι. Ήταν δηλαδή και αυτός, είδα και την ομιλία του, εκπληκτικός. Μεγάλη μορφή. Και πάντα όταν. Πέναλτι έμπολη, ρε φίλε. Πω, μιλούν την έμπολη, δεν μπορεί να κερδίσει. 71 λοιπόν, για να δούμε. Κορυφώνει την αγωνία. Πάμε στο Έντσο Φεράρι στην. Θέλει το πέναλτι τον Αρούμα. 1-1 λοιπόν για την έμπολη στο 71. Και πάντοτε η κουβέντα πηγαίνει στον κύριο Παύλο. Ναι. Θυμάμαι τις ιστορίες που μου έλεγες εσύ. Ιωάννη, μαθαίνεις τα λεφτά. 40.000 ευρώ, 40 δωράδι. Ιωάννη, μην μαθαίνεις τα λεφτά το παιδί. Ιωάννη. Κύριε Μπαλτάκο. Ήθελα να ανακοινώσω εγώ τη μεταγραφή του μεγάλου παίκτη. Τον Wilkins. Ναι. Μεγάλες τιμές. Και πόσες άλλες ιστορίες μπορεί να έχει. Σχαλκιδική που με έλεγες μια φορά. Πόσες άλλες ιστορίες μπορεί να έχει. Που έδινε. Πόσες έδινε εσύ κάτι. Ένας, η δουλειά του ήταν να του φέρνει τις εφημερίδες. Του είναι 30.000 τη μέρα, κάτι τέτοιο. 20.000, δεν θυμάμαι. Τώρα, εποχές τώρα μιλάμε το. Ξέρω εγώ το 80, έτσι. Ναι. 20.000 για να πα φέρνει τις εφημερίδες. Οι εφημερίδες κάνανε όλες μαζί 2.000 καλή ώρα παράδειγμα. Και πολλά μπορεί να έβαλε. Ναι, ναι. Και θα ρωτούσε, τι δουλειά κάνει, πηγαίνω τι εφημερίδε στον κύριο Παύλο. Ιωάννη. Ο κύριο Παύλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τι ώρα είναι. Επήγε και 20. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. 1-1 το έμπολη Μίλαν. Για ακόμα μια φορά όλε τι χυματζίδε κράζουν τη Μίλαν που λογικά. Έχει ακόμα, ναι, 20 λεπτά. Ρε. Έχει ακόμα, ναι. Έχει χάσει, δηλαδή από ό,τι βλέπω στο δεύτερο ημίχρονο, έχει βγει πάρα πολλέ φορέ για δεύτερο γκολ και δεν το έχει κάνει. Ο Πιπίτα το έφαγε φυσικά. Νομίζω είναι εκτό σήμερα, κάτι είχε ένα θέμα. Δεν νομίζω να παίζει αυτό το παλικάρι, σχεδόν τον έχω δει εγώ. Έτσι είχα διαβάσει το πρωί. Okay. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα το τελευταίο και επιστρέφουμε να πούμε και λίγο για μπάσκετ, ρε φίλε. Γιατί είμαστε και ενημερωμένοι για μπάσκετ. Στόνικο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λίπερο 107,4. Μπαλαντέρ, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Γιάννη Ζάτση, ρύθμιση του ήχου. Στο 41, Χιρόνα Μπέτις 0-0 στη Λα Λίγκα. Στη Σέρι Α, στο 84. Έμπολη Μίλαν 1-1. Παλεύει η ομάδα του Γκατούζο για να βάλει τον γκολ της νίκης. Η Αλαβές τελείωσε. Έχασε 0-1. Όπου κηδεία μεγάλη πρέπει να ξέρει. Τι είχαν παίξει όλοι. Έτσι νομίζω. Φορτώσαν Αλαβές. Έτσι νομίζω. Πρέπει να έπεσε κηδεία. Περαστικά να του πει. Αν δεν περάσει η Μίλαν, καταστρόφα. Αλαβές, Χετάφε 1-1. 1-1. Πάλι κέρδισε. Και Βαγιαδολί Λεβάντε 2-1 τα τελικά στην Λα Λίγκα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και είχαμε και ένα νωρίτερα στην Ιταλία, Σπαλ. Σασουόλο 0-2. 0-2 και έρθει εκεί η Σασουόλο. Ναι. Τη Φεράρα, τη Φερλική. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο Παπαδόπουλε. Αύριο έχουμε Άρης Νίσνη, φίλε. 7.30 ώρα. Τηλεοπτικό και από την Νόβα, από ό,τι βλέπω. Βεβαίως. Από ό,τι βλέπω.
Εντάξει, 63-65 πρώτο παιχνίδι. Έχει προβάδισμα, αρέσει όπως και το κάνουμε. 63-65 ή 83-85. Έλα. 63-65 ή 83-85. Όχι, ρε, τι 83. Α, 63-65. Όχι. Σκάλωσα εγώ λίγο. Όπω και άλλη ευκαιρία είχαν μιλά. Κάτι φορά. Νομίζω ότι αύριο κουτσά στραβά. Θα περάσω. Θα την κάνει δουλειά του. Αν το γήπεδο είναι έδρα και δεν έχει 2.000 κόσμο, δηλαδή να έχει κόσμο κανονικά και να είναι κανονικό παλέ, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα την κάνει δουλειά του ο Άρης. Έτσι όπως την είδε, Δενίζη, στο πρώτο παιχνίδι. Δεν στρίγουμε λίγο αυτή. Όχι, ρε παιδί μου, απλά είναι. Αυτές οι ρωσικές ομάδες είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι οι δύο Αμερικανοί, τα βάζουνε. Ωραία. Παίζουμε. Δεν τα βάζουνε. Γιατί τους έκλεισε ο αντίπαλος, γιατί είναι σε κακή μέρα, γιατί ξέρω εγώ το ένα το άλλο το παράλληλο. Δεν κάνουμε τίποτα. Τώρα που μιλάμε για μπάσκετ. Ναι. Θέλω να σου δείξω λίγο αυτό. Ναι. Τι να μου δείξεις. Δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό. Δεν είναι ραδιοφωνικό. Πες αυτό το πούμε στον αέρα, ρε φίλε, αν μπορούμε. Ναι. Αυτός εδώ. Ναι. Μάλιστα. Όπα, τι έγινε, ρε φίλε. Έχουμε κονέ. Κάνουμε δουλίτσα. Μου το στέλνουν, μου το κάνουν δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες. Ωραία. Ωραία. Τρέμει ο κάπα. Κάνε δουλίτσα, ρε φίλε. Ο άλλο ο τέτοιο ήταν εσύ. Στο hot spot ήταν που και βρήκε σύμβολο. Το πήρε το μάτι μου προχθές κάτω στην παραλία. Α, το Wamba. Ήταν πάλι με έναν τύπο, ήταν με μια τύπησα, προχωρούσε και ένα ήταν με κάμερα. Οπότε μάλλον κάπου θα. Θέμα στο, ξέρω, θέμα στο BBC. Ναι, θα παίξει μπάσκετ όμως. Δεν ξέρω. Ωραία όλα τα γύρω-γύρω, αλλά θα παίξει. Να το δούμε το παιδί. Μακάρι να παίξει. Και μακάρι να σου βγει κιόλα. Είναι πολύ ωραία. Ενημέρωση το 2000. Ανθρώπινη ιστορία. Γιατί, κοίτα, εντάξει, πάντα υπάρχει μια αμφιβολία σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Μπήκε στη βάρκα, ήρθε, βγάλε τώρα άκρη πώς είναι. Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, γέρος να. Ο Άρης λοιπόν έχει το προβάδισμα με το πρώτο παιχνίδι. Εγώ νομίζω ότι αύριο με έδρα εύκολα δύσκολα μπορεί να περάσει. Και αν περάσει αύριο την Νίζη Νόβγορο, νομίζω ότι επίσης εύκολα δύσκολα θα περάσει και τη θρηλυκή Πατουρμπίτσε για να μπει στους ομίλους του Champions League. Θα είναι επιτυχία για αυτόν τον Άρη αν μπει τώρα, πέρα από την πλάκα. Και πάντα σκεπτόμενοι τα δεδομένα που ισχύουν κάθε φορά. Αν το πάρει ιστορικά, όχι, δεν είναι επιτυχία για τον Άρη. Σκεπτόμενος με τα δεδομένα τώρα που υπάρχουν. Πάντα με τα τωρινά. Ωραία, και πάντα με το πώς έγινε η φετινή ομάδα, τι budget έχει, τι μπορεί να κάνει, τι όχι. Το να βρεθεί στους ομίλους του Champions League καταφέρνοντας να αποκλείσει την Νίζνη Νόβγκορο, προφανώς έχει μεγαλύτερο budget για όλα αυτά. Είναι κάτι σημαντικό. Τώρα μετά στο Champions League είναι άλλη κουβέντα. Κοίτα, να σου πω κάτι, είναι αυτό. Έλα. Που λέγαμε σήμερα στην εκπομπή το απόγευμα που είχαμε και το Χάρη του Παπαγεωργίου. Ναι. Η παρατήρηση ενός. Να σου πω κάτι μετά γι' αυτό. Ναι. Η παρατήρηση ενός ποδοσφαιρικού, ρε παιδί μου, που είναι απ' έξω, δεν ασχολείται πολύ ενεργά με το ρεπορτάζ, ας πούμε, όπως εσείς, ο Γιάννης, ο Σταμάτης. Ο Άρης, όποτε έχει βρεθεί σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, πάντα βγάζει κάτι καλό στην επιφάνεια. Τι είναι δύσκολες καταστάσεις. Δύσκολες έχοντας διαχειριστεί, ρε παιδί μου, προβλήματα οικονομικά, μπαν. Με διοικήσεις καμικάζι και με την καλή έννοια το λέω. Περίμενε λίγο, έχουμε δει 3 επίσημα παιχνίδια. Μην βιαζόμαστε. Δεν σου λέω για το τι έχω δει, σου λέω για το τι περιμένω να γίνει. Μην μπερδεύεσαι. Έλα! Πω, τι έβγαλε ο παλίκαρος ο άλλος. Με τα κροδάχτυλα. Μεγάλη ευκαιρία με τον Σούσο. Αυτό ήταν. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι αυτός είναι ο μοναδικός από όλη τη Μίλαν ο οποίος κάτι αξίζει, ρε φίλε, κάτι λέει αυτή παιχτάρα. Ναι, όντως. Και ο Ντοναρούμα, εντάξει, ο τέρμα. Ναι. Δηλαδή, θυμίσουμε την προηγούμενη φορά με τον Αγγέλου. Ναι. Εντάξει, τότε βέβαια. Οπα, κάτω, κάτω. Βάλτο ρε Μίλαν. Βάλτο ρε εσύ, δηλαδή. Βάλτο μπα και πληρώθει ο κόσμο. Η μισή γη θα πάει κουβά, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Κλέβει Μίλαν. Λοιπόν, πάμε στο άδειο τη Έμπολη και πάλι από τα αριστερά. Για πες. Έτσι. Έλα, μην το διακόπτει διαρκώσταση. Λοιπόν, έτσι νομίζω ότι θα βγει κάτι καλό στο τέλο. Μακάρι το ελπίζω και έχω αυτή την αίσθηση. Α δούμε. Okay. Κάποιο θέμα αγωνιστικό Άρης δεν έχει. Όχι, είναι ολικά. Είναι πλήρης. Αύριο στις 7.30 ναι. Αυτό το παιχνίδι. Καλό θα είναι για τους φίλους του Άρη να πάνε. Είναι μια ευκαιρία, γιατί το μάτς με την Δυναμό έχει συμπέσει με το μάτς στα Γιάννενα. Και επίσης δεν έχει κανέναν ιδιοκτήτη, ξέρω εγώ, τον Άπλα. Ναι. Και τα έσοδα είναι κάτι σημαντικό. Δεν έχει τον κύριο Παύλο, θέλω να σου πω. Έχει. Τα έσοδα έχει, είναι κάτι σημαντικό. Ναι. Αν έχει το γήπεδο 4.000 κόσμο, μπαίνουν και λεφτά στα ταμεία. Που είναι σημαντικό. Στα του ΠΑΟΚ σήμερα που είχε φιλικό στο Περιστέρι, νίκησε με 90-92 στην παράταση. Πιο σημαντικό για μένα από την νίκη ήταν ότι για πρώτη φορά ήταν διαθέσιμο ο Γιάννη Αθηναίου. Και όχι μόνο ήταν διαθέσιμο, ήταν και πρώτο σκόρερ τη ομάδα και πολύ σημαντικό στην παράταση με του 7 πόντου που έβαλε εκεί. 15 είχε σύνολο. Και έδειξε με το καλημέρα ότι θα μπει και θα βοηθήσει. Και επειδή είναι έτσι η κατάσταση
στον ΠΑΟΚ, αυτό που έλεγα πριν. Ότι στον ΠΑΟΚ κάθε φορά βγαίνει και ένα πρόβλημα τραυματισμού. Θα ξεκινήσει σεζόν χωρίς τον ΚΟΣ. Σίγουρα στα πρώτα παιχνίδια όλων των διοργανώσεων. Με κύπελο, πρωτάθλημα, Champions League και θα δούμε μετά πότε θα είναι διαθέσιμος. ΠΑΟΚ ξεκινάει την Τετάρτη, την ερχόμενη, παίζει με τον Πανιόνιο στο Παλατάκι. Πρώτο παιχνίδι για το κύπελο, για τα πρώιμη τελικά του κυπέλου. Παίζει το Σάββατο με το Ρέθυμνο για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και μετά Τρίτη, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Παίζει στην έδρα της Βενέτσια στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League. Σε αυτά τα μάτς δεν υπολογίζει τον ΚΟΣ. Μετά ακολουθεί ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Δύσκολα και εκεί διαθέσιμος και νομίζω ότι κάπου που θα επιστρέψει εκεί με την Telekom Vonis ή με τον Προμηθέα Πάτρας στην πορεία. Έτσι, για να τραυματισμό έχει στο γόνατο. Ο Αθηναίος έλειπε σε όλη την προετοιμασία, καθώς από πέρσι ταλαιπωρούταν ουσιαστικά με τη γάμπα του. Τώρα σιγά σιγά το στρώνει το ζήτημα, γιατί πέρσι στο μεγαλύτερο κομμάτι της ζώνης έπαιζε τραυματίας και με τον Άρη και με την εθνική ομάδα. Και το γεγονός ότι έχοντας κάνει 3-4 προπονήσεις μαζί με την ομάδα, μπήκε σήμερα και έδωσε πράγματα κατευθείαν, είναι σημαντικό. Με βάση και το δεδομένο ότι στην αρχή θα λείπει ο Γκος. Καλώς το και ο Μορέιρα για τον ΠΑΟΚ, σε ένα γεμάτο παιχνίδι που έκανε, είχε 13 πόντους στο Αγκολέζο Σέντερ. Γενικά, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει στο ξεκίνημα τη σεζόν να τα βγάλει πέρα χωρίς ένα πάρα πολύ σημαντικό παίχτη, όπως είναι ο Γκος. Εννοείται ότι το ρόστερ του είναι πολύ γεμάτο για το επίπεδό του και η λογική λέει ότι εντάξει, δεν είναι ούτε ο Χάτσερ είναι Γκος, ούτε Αθηναίου είναι Γκος, ούτε ο Κόνιαρης είναι Γκος, okay, αλλά έχει επιλογές. Και επειδή δεν έχει και το πρόγραμμα, δηλαδή τα πρώτα δύο παιχνίδια είναι του χεριού του, σίγουρα, με τον Πανιόνι και τον Ρέθμο στην έδρα του, okay, μετά είναι λίγο πιο απαιτητικό το πρόγραμμα και με τη Βενέτσια και με την ΝΑΕ και με τον Προμηθέα, okay, αλλά γενικά το ρόστερ και τις επιλογές τις έχει για να ξεκινήσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Άντε ρε σούσο ρε παλίκα ρε. Μη τη δίνεις σε κανένα, βάλτο εσύ να τελειώνουμε ρε φίλε. Βάλτο. Τι τους κάνει. 91 φτάσαμε, άλλα 3 λεπτά ακόμα λοιπόν, κορυφώνεται η αγωνία. Αύριο ΠΑΟΚ παίζει στις 5 με την Κίμη στη Χαλκίδα, τελευταίο φιλικό. Προέκυψε ένα θέμα πάλι σήμερα με τον Σχίζα που γύρισε το πόδι του σε μια φάση. Και ψαλίδι πήγε να κάνει. Βρέστηκα κανονικά βρε αγόρι, μπάσκετ, βάλεις γκολ. Ψήκες ψαλίδι και την είσαι πλάγιο. Έλεγα λοιπόν ότι προέκυψε και ένα ζήτημα με το Σχίζα σήμερα που γύρω στο πόδι. Θα δούμε αύριο, είναι κάτι σημαντικό με την επιστροφή στην Θεσσαλονίκη. Και σιγά σιγά ετοιμάζεται για τα πρώτα παιχνίδια τη σεζόν και ο ΠΑΟΚ. Αύριο ένα ακόμα καλό φιλικό. Για μένα αυτά τα φιλικά που παίζει με ελληνικές ομάδες είναι μόνο θετικά πράγματα μπορούν να δώσουν, γιατί είναι ουσιαστικά μικρογραφίες αγώνων στο πρωτάθλημα. Φέτος θα είναι πολύ πιο απαιτητικό από πέρσι. Δηλαδή σήμερα ο ΠΑΟΚ έπαιζε με το Περιστέρι, το οποίο Περιστέρι κράτησε τον Κλάρκ, που okay, δεν είναι ο Κίγη Κλάρκ που ήταν πριν κάποια χρόνια, αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος τη μέρα δεν μπορεί να σου βάλει 6 τρίποντα. Πήρε τον Justin Gray που τον είχε πέρσι στο Λαύριο. Έχει πάρει τον Παναγιώτη τον Βασιλόπουλο, πήρε τον Μουράτο, έχει τον Σκορδίλη, πήρε και άλλους Αμερικανούς και είναι μια πολύ γεμάτη ομάδα και έχει προπονητή τον Γιάννη Πετουλάκη. Ωραία. Mm-hmm. Και έχει οικογένεια εφοπλιστών από πίσω να το χρηματοδοτεί. Το Περιστέρι. Που περνάνε δύσκολα. Έτσι, που επέστρεψε μετά από χρόνια στην Α1. Ωραία. Η Κίμη και αυτή έχει ένα εφοπλιστή εκεί πέρα που δίνει λεφτά και πέρυσι θα πήγε πάρα πολύ καλά. Φέτος διαφορετική ομάδα, οκ, okay, το έβαλε ο Μαύρος, όχι, δεν το έβαλε. Αλλά και αυτή είναι δυνατή. Τον Ήφες τον έπαιξε και ο Πάο και ο Άρης κατάλαβαν πολύ καλά ότι είναι μια πολύ ενισχυμένη ομάδα. Πάει ο Προμηθέας, το Λαύριο. Είναι αυξημένη η δυσκολία φέτος. Πόσο μάλλον για ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Το Λαύριο δεν τα κατάφερε. Αποκλείστηκε χθες από την Ντνιέπρ στην προσπάθεια που έκανε για να μπει στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Αλλά okay, και ο Προμηθέας θα παίζει Ευρώπη φέτος. Είναι αυξημένες οι απαιτήσεις στο φετινό ελληνικό πρωτάθλημα γιατί είναι πολλές ενισχυμένες ομάδες. Αυτό. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Χίμικη με 90-63 στο παιχνίδι που έδωσε για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Όσοι δεν έχετε δει εικόνες, επειδή η συγκεκριμένη μορφή ήταν ιδιαίτερα αγαπητή από όλους νομίζω, δηλαδή πιστεύω ότι ακόμα και σε Ολυμπιακούς είναι αγαπητή μορφή, τα αδέρφια Γιαννακόπουλου, παρότι μοίρασαν πολύ πόνο. Αλλά ρε φίλε είναι συμπαθής, όπως και το κάνουμε. Δεν μπορείς να παραβλέψεις. Μπορείτε να δείτε όλο το σκηνικό που έχει ο Παναθηναϊκός, πάρα πολύ ωραίο πραγματικά. Και με το Λάβαρο με τη φωτογραφία του που ανέβηκε ψηλά και ένα καταπληκτικό κορεό που είχαν κάνει οι φίλοι του, του Παναθηναϊκού. Και με όλους εκεί και τον Ομπράντοβιτς να δακρύζει. Έχει συνέστημα τελικά μέσα. Okay.
Νίκησε με 90-63 ο Παναθηναϊκός, είχε και μια πολύ έτσι, καλή εμφάνιση μπροστά στον, στον κόσμο του. Και αύριο και μέσα στο Σαββατοκύριακο τελευταία φιλικά των περισσότερων ομάδων, καθώς νομίζω ότι η εβδομάδα συνέχεια η Ευρωλίγκα. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα. Το NBA πότε ξεκινάει. Την άλλη εβδομάδα γι' αυτό. Επιτέλους, δηλαδή, έχουμε αγανακτήσει τόσο καιρό. Να έχουμε λόγο να έχουμε αγανακτήσει. Okay. Δεν, έχουμε, δεν μπορούμε να δούμε μπάσκετ, αλλά από την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε πολύ δυναμικά. Πολύ δυναμικά. Φέτος επίσης η Νόβα έχει πάρει και το Euro Cup, φίλε μου Νίκο Παπαδόπουλο, εκτός από τον Basketball Champions League. Θα ασχοληθούμε και με αυτό, συνάδελφε. Δεν θα έχει ελληνική ομάδα, αλλά θα... εμείς οι μπασκετικοί θα έχουμε και λίγο την εικόνα μας. Τελικό έμπολη Μίλαν 1-1. 1-1, ρε φίλε. Ο Σούσο δεν καταφέρει. 1-1, αλλά βέβαια 1-1 και Μίλαν. Άιντε όλοι. Κατάρα σήμερα και στη μία και στην άλλη. Κλείνουν σπίτια. Πρέπει να είναι πολύ παιχνίδι. Έκλεισαν σπίτια απόψε. Ναι, ναι, ναι. Γενικά από ό,τι κατάλαβα, η εμβόλυμη αγωνιστική πρέπει να ήταν καταστροφή. Καταστροφή για όλους. Δεν πέρασε τίποτα από, από σημεία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε, Νίκο Παπαδόπουλε, και τα πασχετικά. Ωραία. Το Μπαρτσελόνα Γκραν Κανάρια, το πρώτο παιχνίδι της ACB της καινούργιας. Η Μπαρτσελόνα κέρδιζε με 20 πόντους. Γκραν Κανάρια μένει μέχρι τους 4. 65-61, λίγο 1,5 λεπτό με το τέλος. Αλλά η Μπαρτσελόνα ξαναξέφυγε και δεν μας δείχνει σκορ τώρα. Για να δούμε πόσο είναι. Αλλά νομίζω ότι έχει καθαρίσει την υπόθεση νίκη η Μπαρτσελόνα του Σβέτσλαβ Πέσιτς, ρε φίλε Νίκο Παπαδόπουλε. Δεν χάνουν τη Σέρβη αυτή από πουθενά. Μετά από τόσα χρόνια πάλι εκεί. Πάλι εκεί, Πέσιτς, στην Μπαρτσελόνα. Δείξε λίγο σκορ. Ωραίο γκολι Μίλαν. Ωραίο γκολι Μίλαν, αλλά φίλε τα άλλα δεν τα βάλε. Αλλά... Α, μεγάλη επιτυχία. Τρίτη περίοδο τελείωσε, γιατί τώρα ξεκινάει η τέταρτη Νίκο Παπαδόπουλο. Είναι 73. Τρομερό. Ναι, εγώ νόμιζα τελείωνε το παιχνίδι, αλλά όχι. Λοιπόν, οπότε. Τι άλλο έχουμε να πούμε, Νίκο Παπαδόπουλο, για πες. Τι άλλο έχουμε να πούμε για να κλείσουμε. Τα καλύψαμε όλα. Θεωρείς ότι θα μας πιάσει ο τυφώνας Ζορμπάς. Ο κυκλώνας Ζορμπάς, μάλλον, συγγνώμη. Συγγνώμη λίγο, αυτά ήταν αμερικανοθρεμένα, κάτι τυφώνας Κατρίνε, κουλουπού. Ναι, 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 ναι. Από πότε γίνεται και σε εμάς και ξενοφών και νεφέλη, το έλεγε το άλλο και δεν ξέρω εγώ τι. Έχουμε αντιμετωπίσει ξανά τέτοια κατάσταση, δεν νομίζω. Ρε εσύ, υποτίθεται, τώρα τελευταίο καιρό, όποτε έρχεται κάποιο καιρικό φαινόμενο, δίνουμε και εμείς ένα όνομα. Κάτι που κάνει οι Αμερικάνοι. Τόσο ακραίο εννοώ. Δηλαδή, εντάξει, για τους Αμερικανούς αυτά είναι συνήθως. Κυκλώνα δεν έχουμε, ρε φίλε, δεν έχουμε ζήσει. Δεν ξέρω αν θα ζήσουμε τώρα. Είχα, ας πούμε, για παράδειγμα, φίλοι με ήττα, η οποία έμενε για 7-8 μήνες στο Μαϊάμι. Ναι. Λοιπόν, δούλευε εκεί πέρα. Και έλεγε εκεί πέρα, λέει, έχει συχνά. Και μας έλεγαν, δηλαδή μας έδιναν οδηγίες σπίτια σας, λέει, Μαϊάμι, ναι. θα κλείνετε τα σπίτια σας, φακούς, ναι. Κονσέρβες και θα περιμένετε να τελειώσει. Και όταν έβγαινες, λέει, μετά, γιατί της έχει κάτι τέτοια κατάσταση, έβλεπες, λέει, στους δρόμους ήταν, λέει, και πέρασε, λέει, μπορείς να φανταστείς. Σπιτάκια τους, δηλαδή. Στα σπιτάκια τους, δηλαδή, ναι. Ας ήμουν και εγώ στο Μαϊάμι. Και σπερνούσε μια φορά τη βδομάδα ένα κυκλώνα. Πολύ ωραίο μαγαζί με ωραίο ψάρι, έχει στην Κρήμη. Όχι σε αυτό, Νίκο μου, όχι σε αυτό. Okay, έχει αυτή την επιλογή. Εκεί πάντα, που τα παιδιά των Ανατολικών, και φαντάζομαι ότι ακούτε πολύ και θα καταλάβετε αυτό που θα πω, δίναμε εξετάσει για το δίπλωμά μα. Στο θρηλυκό Μαϊάμι. Στο Μαϊάμι και μετά έπεσε ψαράκι. Όχι. Τα έχει δώσει όλα στο δίπλωμα. Όχι, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Πήγαμε και το πήγαμε με το σπαθί μα. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Ωραία. Αυτά από εμά λοιπόν, καλοί φίλοι. Στοίχημαν.gr ήταν μαζί μα. Στοίχημαν, η οποία καθημερινά έχει μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, τις καλύτερες αποδόσεις και ένα πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Μπορείτε να μπείτε, να κάνετε το λογαριασμό σας και να στοιχηματίσετε με τις καλύτερες αποδόσεις στη στοίχημαν.gr. Οπότε εμείς εδώ, Νίκο Παπαδόπουλε, ξανά την Τρίτη. Ναι. Ωραία, Σαββατοκύριακο. Τι ώρα παίζει Κυριακή? 7 η ώρα. Μάλιστα. Λίγο πριν από σένα. Τι ώρα είναι? Το Λιντίν. Ο Άρης κάνει το Λιντίν στον ΠΑΟΚ. 8.30 είναι το άλλο. 8.30. Ναι. Okay. Οπότε θα έχει παιχνίδι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αν είναι γεμάτες οι ημέρες. Ο Άρης μετά στο μπάσκετ, αν περάσει αύριο, παίζει Δευτέρα. Δεν το γνωρίζω. Νομίζω Δευτέρα παίζει. Τόσο, γιατί το κάνουν ψεκάσεις? Πρέπει να ξεκινήσει τέτοια. Η κανονική περίοδος. Η οποία πότε ξεκινάει? Παίζει Δευτέρα. Αν είναι αυτή την άλλη εβδομάδα, το παίρνει την παράλληλη εβδομάδα. Ξεκινάει την παράλληλη εβδομάδα, όχι αυτή που έρχεται, την άλλη. Μάλιστα. Ξεκινήσει κανονική περίοδος. Πρέπει να ξέρουν όλοι ποιοι πέρασαν ποιοι και να τελειώνει. Λοιπόν. Αυτά από εμάς. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας και η Ζούγκλα. Έτσι. Θεωρητικά μέχρι τις 2. Θεωρητικά. Ουσιαστικά μέχρι τώρα πάει. Εμείς τα λέμε εδώ ξανά την Τρίτη στις 10. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.